σας καλή χρονιά. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε σε όλους σας καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ευτυχία. Γιώργος Πανταζίδης δίπλα μου. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Συντάκτης εφημερίδας Γνώμη. Με υγεία και χαρές. Ξεκινάμε και υπάρχει φουλ αγωνιστική δραστηριότητα ή τουλάχιστον πλήρης. Δεν είχαμε μόνο στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου του Εύρου. Είχαμε ένα εξαναβολής παιχνίδι. Το άλλο χωρίς να διεκπεραιωθεί, κατέληξε στην μια ομάδα. Είχαμε όμως Volley League και μάτς το οποίο τελείωσε πριν λίγο. Σημαντικό παιχνίδι στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Και ώρα να. Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, να τους καλησπερίσω. Κύριος Γιάννης Χαρουτονίδης, πασαδόρος του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και ο Δημήτρης Οριζόπουλος. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλώς ήρθατε. Παιδιά που έχουν πόσο επίσημα την όχι την Παρασκευή, πότε ήταν το παιχνίδι με το Φινικά. Τότε βγήκε το δελτίο, έτσι. Την Πέμπτη βγήκε, αλλά υπάρχουν κάποιες προπονούσες, νομίζω. Υπήρχαν κάποιες. Υπήρχε μια συζήτηση έτσι τις τελευταίες μέρες. 10 μέρες. Πάλι δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Ο Γιάννης, φαντάζομαι οι τηλεθεατές παρακολουθήσατε και την εκπομπή, αλλά και όσοι ασχολείστε με το βόλεϊ, αποτελεί ένα από τα αγαπημένα σας αθλήματα. Τους γνωρίζετε αμφότερους. Ο Γιάννης αγωνιζόταν και πέρσι στον Εθνικό Αλεξανδρούπολη, σε όλη αυτή την πολύ καλή πορεία του Εθνικού. Ο Δημήτρης, μετά από μια δεκαετία, πέραν της μιας δεκαετίας, νομίζω. Μια δεκαετία, είναι, αν θυμάμαι καλά, 2007. 2006-2007. Ή 7-8. 7-8. Οπότε ναι, μια δεκαετία και τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόσουν και στον αθλητικό όμιλο Ορεστιάδας. Ορεστιάδας για 2 χρόνια, ναι. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις κάρτες όμως. Ξεκινήσουμε πρώτα με τις κάρτες, να δούμε τι έγινε στην Volley League. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Νίκη Αιγινίου Φοίνικα Σύρου 1-3. Παναχαϊκή Εθνικός Πειραιός 0-3. 2-3 Κηφισιά ΠΑΟΚ, 3-0 Ολυμπιακός τον Παμοχαϊκό και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 3-1 σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν λίγο. Πάμε στη βαθμολογία. Με τον τελευταίο αγώνα ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης νικητής στη μάχη. Με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Ναι. Έτσι, με 3-0 νομίζω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην βαθμολογία. Στους 36 σε 12 παιχνίδια ο Ολυμπιακός, στους 26 είναι ο ΠΑΟΚ. Στους 24 ο Φοίνικας παρέμεινε, στους 21 ο Ηρακλής Χαλκίδας. Ο Εθνικός στους 19 ανέβηκε στους 21 μαζί με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Είναι πλέον και ο Ηρακλής. Είναι αποτελέσματα, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ηρακλή Χαλκίδας αλλά και του Εθνικού Αλεξανδρούπολης απέναντι στον Παναθηναϊκό σήμερινα. Δεν τα βλέπετε στη βαθμολογία. Οπότε ο Ηρακλής έχει 12 παιχνίδια στους 21 μαζί με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Ακολουθεί ο Εθνικός Πειραιός με 19, 15 η Κηφισιά, 15 η Νίκη Αιγινίου, 15 ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Ισοβαθμούν αυτές οι ομάδες. Στους 11 είναι ο Παμβοχαϊκός, στους 8 ο Παναθηναϊκός και στους 2 βαθμούς η Παναχαϊκή, που νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα που θα αποχαιρετήσει την Volley League. Πάμε λοιπόν όμως να ανοίξουμε, να βάλουμε στην κουβέντα και τον Γιάννη Χαριτονίδη και τον Δημήτρη Οριζόπουλο. Βγάλαμε την κατάσταση της επόμενης αγωνιστικής. Αξίζει να αναφέρουμε λοιπόν εδώ ότι το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα ο Εθνικός στην Αλεξανδρούπολη στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει το απόλυτο των εικόνων και έχει χάσει μόλις ένα σετ στο πρωτάθλημα. Δεύτερο ερχόμενο μεγάλο παιχνίδι μετά με τον Παναθηναϊκό όσον αφορά τη δυναμική του αντιπάλου. Σαν όνομα το αντιπάλου, σαν όνομα, ναι, όχι σαν δυναμική αγωνιστικά. Η στόχη είναι διαμέτρα αντίθετη. ΠΑΟΚ Παναχαϊκή, Εθνικός Πειραιός Παμοχαϊκός, Ηρακλής Χαλκίδας και Φυσιά, Φοίνικα Σύρου Ηρακλής και Παναθηναϊκός Νίκη Γενίου, ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τη μάχη αποφυγής του. Και για αυτό που είπα για τη δυναμική του αντιπάλου, ας αρχίσουμε να βλέπουμε τα πλάνα. Θα δούμε ότι υπήρχαν φίλαθλοι και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Και αναμένεται σίγουρα, έτσι, και αναμένεται σίγουρα εκεί με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Γιώργο, καταρχάς θέλω, βλέποντας εμείς τα πλάνα από το γήπεδο, να μας πεις, νομίζω ότι από αυτά που είδα εγώ είχε προσέλευση, ήταν σχεδόν κατάμεστο. Σαφώς, παρά το δύσκολο της ημέρας και την ώρα, ο κόσμος ανταποκρίθηκε, έδωσε το παρόν. Το θέμα είναι, μετράει η νίκη, πολύ σημαντική νίκη και για βαθμολογικούς και για ψυχολογικούς λόγους. Τόσο ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι εδώ να μας πούν, να μας αναλύσουν τη σημασία της σημερινής νίκης. Είναι πιο δίνοντας μας εσύ πρώτα το ρεπορτάζ, πώς κρίθηκε το. Ο Εθνικός παρουσίασε σαφώς σημάδια βελτίωσης
σε σχέση με τον αγώνα με το Φίνικα Σύρου. Ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδιθεί. Οι τρεις βαθμοί ήταν εκ των ούκου ανεφ. Πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα και ψυχολογική ο Εθνικός με το τρίποντο αυτό. Έπιασε, όπως είχαμε πει προηγουμένως, και δύο ομάδες, την Κηφισιά και την Νίκη Αιγινίου. Έχουμε ακόμη ένα ολόκληρο γύρο να διανύσουμε στο πρωτάθλημα της Volley League. Υπάρχει δρόμος. Ο Εθνικός κράτησε σε πολύ καλά επίπεδα την υποδοχή. Αυτό ευνόησε την καλή επιθετική λειτουργία της ομάδας. Το μπλοκ ήταν πολύ αποτελεσματικό. Και 12-4 νομίζω, έτσι. Ορίστε. 12 πόντι από το μπλοκ για τον Εθνικό, 4 μόλις για τον αυτή την εντύπωση έχω και εγώ. Παναθηναϊκό. Οπότε, με εξαίρεση το δεύτερο σετ, όλα τα υπόλοιπα κύλησαν ομαλά, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το 3-1 σετ. Ωραία. Γιάννε, είσαι κάποιες, όπως είπαμε, κάποιες λίγες μέρες στην ομάδα. Δεύτερο σου παιχνίδι με τον Εθνικό. Καταρχάς, πάμε στο σημερινό παιχνίδι, που νομίζω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, έτσι βαθμολογικά. Όλα τα παιχνίδια για μας είναι σημαντικά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο παίζανε μια ομάδα που κατά κάποιο τρόπο έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Θέλαμε να τους αφήσουμε πίσω βαθμολογικά. Πιστεύω ότι οι τρεις βαθμοί ήταν ό,τι καλύτερο για το σημερινό παιχνίδι. Δημήτρη. Εντάξει, ήταν ένα αρκετά δύσκολο. Εξάποτο κάπως, έτσι το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Είχε αυτό το χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε ότι πριν το παιχνίδι ήταν η βαθμολογία πολύ κοντά. Ναι. Θέλαμε να κερδίσουμε, να ανοίξουμε λίγο την ψαλίδα. Και ουσιαστικά η νίκη θα μας έδινε και βαθμολογική αλλά και ψυχολογική ανάσα. Είναι αυτό που είπες και εσύ. Δεν είναι τρίποντο, είναι εξάποντο. Εξάποντο, γιατί ήταν 8-12. 8-12 και το πήγε 15-8. Οπότε έχουμε μια ασφάλεια, αλλά δεν σταματάμε εδώ πέρα. Έχουμε ένα δεύτερο γύρο μπροστά μας ολόκληρο. Και πιστεύω ότι με τη δουλειά να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Υπήρχε πίεση στην ομάδα από την ανάγκη του αποτελέσματος. Το γεγονός ότι κακά τα ψέματα μέχρι τώρα δεν είναι αυτό που λέμε η δύναμη της έδρας κατά το Γιούνιορ Εθνικό. Εντάξει, πίεση. Πίεση πρέπει να υπάρχει σε όλα τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, πριν από το παιχνίδι, είχαμε πει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα σήμερα πέρα από την νίκη. Έπρεπε όπως και δίποτε να πάρουμε νίκη και μάλιστα καθαρή νίκη. Από εκεί πέρα, εντάξει, η πίεση, εντάξει, τώρα είμαστε έμπειροι αθλητές. Στην ομάδα υπάρχουν και μικρά ηλικιακά παιδιά. Εγώ με τον Γιάννη ουσιαστικά είμαστε οι πιο έμπειροι και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, να τους βάλουμε στο κλίμα, να μην αγχώνονται. Και πιστεύω σε γενικές γραμμές το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, αν και είμαστε λίγες μέρες στην ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα πάμε ακόμα καλύτερα. Γιάννη, τι είναι αυτό που αλλάζει με τον ερχομό ουσιαστικά και το δικό σας αλλά και του Χόρχε Παγιάννη, είναι σχετικά νέο στην ομάδα. Τι διαφορετικό θα δείξει ο Εθνικός από εδώ και πέρα, σαν στοιχεία, σαν εικόνα μες στο παιχνίδι του? Κοίταξε να δεις, δεν έχω εικόνα 100% το πώς ήταν η ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Σίγουρα όμως εμάς, όπως είπε και ο Δημήτρης, ο ρόλος μας είναι λίγο πολύ σύνθετος. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, είναι να προσπαθήσουμε τα παιδιά τα οποία τα πιο νεαρά να έχουν ένα άγχος δημιουργικό και όχι να τους καταβάλει. Πάντα ο αθλητής πρέπει να παίζει με πίεση. Πιστεύω ότι οι νίκες είναι αυτές που θα δώσουν σε όλη την ομάδα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θα ανέβει γενικότερα όλη η ομάδα μέσω. Τι διαφορές διακρίνεις με την περσινή ομάδα? Είναι μεγάλο το χάσμα, είναι λίγο? Για μένα είναι λάθος να συγκρίνονται ομάδες. Όπως είχα πει και πριν λίγες μέρες, η περσινή ομάδα είχε 2 μήνες προετοιμασία. Ουσιαστικά μαθαίναμε τους συμπαίκτες μας μέσα από τη διαδικασία των φιλικών. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά εμείς μαθαίνουμε κάποιους παίκτες μέσα από τα παιχνίδια. Μέσα ανά 3 μέρες παίζουμε και ένα παιχνίδι. Οπότε αυτό, το μόνο πράγμα που πρέπει να κοιτάμε είναι το σήμερα, το πώς θα μπορέσουμε την ομάδα να τη σώσουμε και να φτάσουμε όσο το γίνεται δυνατόν πιο ψηλά. Και πιστεύω ότι με την πολύ καλή δουλειά που γίνεται μέσα στο γήπεδο θα τα καταφέρουμε. Δημήτρη, νομίζω ότι με τις υπόλοιπες ομάδες, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ο Παναβοχάικος, γιατί Παναχαϊκή δεν γίνεται η κουβέντα, ή και οι υπόλοιπες που ισοβαθμούμε στους 12 βαθμούς, θεωρείς ότι ο Εθνικός θα κινδυνεύσει ή θα πεμπλακεί με την εικόνα που έχεις, έτσι, με την πολύ μικρή εικόνα που έχεις, νωρίς από αυτή τη συζήτηση?
Κοιτάξτε, φέτος το πρωτάθλημα η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό και ίσως και τον ΠΑΟΚ, από εκεί πέρα οι υπόλοιπες όλες ομάδες είναι και κοντά βαθμολογικά, αλλά και είναι πάνω κάτω στο επίπεδο. Οπότε είναι θέμα ημέρας το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Από εκεί πέρα, εντάξει, εμείς έχουμε ένα δεύτερο γύρο, θεωρώ πάρα πολύ καλό. Παίζουμε πολλά παιχνίδια στην έδρα μας, τα οποία θεωρώ ότι μπορούμε να τα κερδίσουμε. Και αυτός είναι ο στόχος. Εμένα, με ρωτάς προσωπικά, σαν Δημήτρης, θεωρώ ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι μέσα στην οκτάδα. Αρχικός στόχος είναι αυτός. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα, αφού είμαστε στην οκτάδα, να είμαστε όσο ψηλότερα γίνεται, ώστε να μπούμε στα play-off με καλύτερο. Να δούμε ποιον αντίπαλο θα παίξουμε, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Δεν θεωρώ ότι αυτή η ομάδα είναι για play-out σε καμία περίπτωση. Και πιστεύω ότι δεν θα κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση η ομάδα. Είναι, αν με επιτρέψεις, δηλαδή, είναι ένα πρωτάθλημα που βλέπουμε ότι ιδιαίτερα από την. Να το πάρουμε από την τρίτη θέση και κάτω, οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Δηλαδή τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά, οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει τον άλλον. Βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ να χάνει βαθμούς μέσα στην Κηφισιά, ιτήθηκε από τον Ηρακλή, την πρώην σου ομάδα. Τι είναι αυτό που θα καθορίσει από εδώ και πέρα ουσιαστικά την κατάταξη? Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό είπα και πριν. Παίζει πάρα πολύ ρόλο σε τι μέρα θα είναι οι παίκτες και γενικά οι ομάδες. Θα παίξουν ρόλο, πιστεύω, οι έδρες. Mm-hmm. Εμείς έχουμε μια έδρα πάρα πολύ καυτή, καλή έδρα. Οπότε πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας ώστε η ομάδα να μην κινδυνεύσει και να είναι στην οκτάδα. Αποκλειστικά εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι, εμείς δουλεύουμε στο γήπεδο. Και πιστεύω ότι και με τη βοήθεια του κόσμου να καταφέρουμε να φτάσει η ομάδα ψηλά. Άλλωστε, σε αυτό στέκονται και οι περισσότεροι εκ των αντιπάλων, σε αυτούς τους δύο παράγοντες, στην έδρα μαζί με τον κόσμο και ο άλλος παράγοντας είναι ο προπονητής, ο Σάκης Μουστακίδης. Πέραν από την αγωνιστική όποια ποιότητα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης έχει κάθε χρόνο, αυτές είναι οι δύο σταθερές. Ναι. Κοίταξαν, για μένα ήταν. Όταν έξυψε στη μέση χρονιά σε μια ομάδα, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει τον προπονητή και τη φιλοσοφία του. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να προσαρμοστεί κάποιος μέσα σε μια ομάδα. Σίγουρα η έδρα είναι, πάντα ήταν η έδρα όπλο για την ομάδα και πιστεύω ότι στο δεύτερο γύρο αυτό πρέπει να προσέξουμε. Μέσα εδώ, τα παιχνίδια τα οποία μας είναι κοντά σε εμάς, να μπορέσουμε να τα πάρουμε έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Δεν φάνηκε μέχρι τώρα στον πρώτο γύρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε ο παράγοντας η δύναμη της έδρας της Αλεξανδρούπολης. Μπορεί να αλλάξει. Μιλάς μόνο για το παιχνίδι όπως με τον Παμοχαϊκό, με την νίκη. Γιατί δεν ήταν η πρώτη νίκη ουσιαστικά φέτος εντός έδρας. Υπήρχαν ήττες από την Κηφισιά. Τώρα εντός έχουμε Γιώργο, νομίζω ότι είναι Παναχαϊκή. Ο Εθνικός Πειραιός είναι επίσης. Ηρακλής Θεσσαλονίκη. Ηρακλής Χαλκίδας. Παναχαϊκή. Εντάξει, αυτό που είπε ο Δημήτρης, εγώ πιστεύω ότι φέτος καταρχήν το πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ιδιαίτερα ποιοτικό. Mm-hmm. Αυτό θα αυτά σε ρωτούσα. Βλέπουμε ότι οι ομάδες ανά πάσα στιγμή τη μία εβδομάδα κερδίζουν και την άλλη δεν περιμένεις να φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, δεν γίνεται αυτό. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλες οι ομάδες να είναι πολύ κοντά. Εμείς λοιπόν για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία πρέπει να κοιτάξουμε τη δικιά μας ομάδα και να κοιτάξουμε τα παιχνίδια που έχουμε τουλάχιστον μέσα εδώ mm-hmm. να, όπως έγινε σήμερα, να τα κερδίσουμε για να μπορούμε να είμαστε αρκετά καλά στη βαθμολογία. Το που θα μας βγάλει δεν το γνωρίζουμε. Και νομίζω ότι όσο έρχονται για τα παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση, δεδομένα με την προπόνηση, καθώς είστε και δύο νέες προσθήκες εσείς και ο Παγιάν δεν έχει πάρα πολύ καιρό που ήρθε, έφυγαν κάποιοι παίκτες, νομίζω ότι θα γίνεται όλο και καλύτερη ομάδα. Ναι. Αυτό λέει η κοινή λογική. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να περιμένει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Το μόνο σίγουρο και το ξέρουν όλοι εδώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια και δουλειά μέσα στο γήπεδο. Και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η ομάδα που κάνει καλή προπόνηση στο τέλος δικαιώνεται. Δημήτρη, τα περιθώρια βελτίωσης μέσα στο γήπεδο ποια είναι? Υπάρχουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής. Σήμερα το καλό συνερέθηκε με μια νίκη. Η ομάδα μπορεί να παίξει ακόμη καλύτερο βόλεϊ. Ποιοτικότερο. Σίγουρα. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Όπως είπε και ο Γιάννης, εμείς καθημερινά δουλεύουμε σκληρά στο γήπεδο. Δεν υπάρχει μέρα που να μην είμαστε στο γήπεδο. Πιστεύω ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Θα δουλέψουμε σκληρά. Έχουμε έναν προπονητή, τον Θανάση Μουστακίδη, ο οποίος είναι για μένα κορυφή αυτή τη στιγμή. Ωραία.
Και πιστεύω ότι εντάξει, η ομάδα φυσικά έχει σημάδια βελτίωση σε όλους τους τομείς. Από την υποδοχή, από το σερβίς, από τον μπλοκ, από την επίδεση, σε όλα στην άμυνα. Πιστεύω ότι εντάξει, τώρα έχουμε λίγες μέρες. Ήμασταν εδώ πέρα εγώ με τον Γιάννη, δεν είχαμε χρόνο να δουλέψουμε. Αλλά πιστεύω τώρα από εδώ και πέρα που τα παιχνίδια θα είναι σχεδόν κάθε εβδομάδα, θα έχουμε όλη εβδομάδα περισσότερο χρόνο δουλειάς. Οπότε και να βρούμε το μεταξύ μας λίγο τα κενά, ώστε η ομάδα να παίξει καλύτερο βόλιο. Αυτό είναι, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, για Γιάννη, υπάρχει στο μυαλό του αθλητή η σκέψη για συντήρηση δυνάμεων? Είναι κάτι ξένο σε εσάς? Γιατί το λέω? Μιλώντας, ας πούμε, έχοντας στο νου ότι είχατε δύο εντός έδρας παιχνίδια, αφήσατε ίσως κάποιες δυνάμεις για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, καθώς ήταν ένα παιχνίδι εξάποντο. Ή δεν υπάρχει αυτό στη συνείδηση, στο μυαλό κάποιου αθλητή από τη στιγμή που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, ποιος είναι αυτό? Νομίζω ότι από τη στιγμή που είμαστε επαγγελματίες αθλητές, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε στο γήπεδο κάθε φορά που αγωνίζεται η ομάδα στο 100%. Εμένα, εγώ φέτος ήταν ακόμη πιο δύσκολο λίγο η προσαρμογή στην αρχή. Αλλά θα σου πω για πέρσι, ας πούμε, ότι η προπόνηση που γινόταν ήταν τόσο δυνατή και σε μεγάλες διάρκειες, όπου υπήρχε μια τέτοια αυτοπεποίθηση που και κάθε μέρα να παίζαμε το ίδιο θα μου έκανα. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πόσες, το τι κάνουμε στο γήπεδο. Και εμείς σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλά. Ακολουθεί βέβαια το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κακά τα ψέματα, υπάρχει αντιφάδα ενεργότητας. Όπως έχουν δείξει τα πράγματα, ο Ολυμπιακός με όλους τους υπόλοιπους υπάρχει ένα επίπεδο, ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Είναι μια ευκαιρία ουσιαστικά για ένα ελεύθερο παιχνίδι και ίσως να μετρήσει δυνάμεις ο Εθνικός για την δύσκολη συνέχεια του προβλήματος, έτσι. Εγώ αυτά τα παιχνίδια τα λέω ότι είναι τα εύκολα παιχνίδια. Είναι τα παιχνίδια τα οποία. Έχεις να κερδίσεις μόνο. Ναι, έχεις μόνο να κερδίσεις, να χαρείς. Και το μόνο πράγμα που δεν έχεις, ας πούμε, είναι παιχνίδια χωρίς πίεση. Θεωρώ ότι εντάξει, είναι δύο ομάδες τελείως διαφορετικές, με άλλους στόχους. Αλλά για μας αυτό θα είναι μια γιορτή. Πρέπει να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε. Και από εκεί και πέρα να προετοιμαστούμε για τα επόμενα παιχνίδια. Θα έχουμε και ένα συμπαίκτη σου πέρσι, έτσι. Θα επιστρέψει ο Παρασκευάς. Μετά την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό. Ένα παιδί από τον Εθνικό. Τα σπλάχνα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο και από τις δύο, θα ήθελα. Θα μπορούσα να είναι αυτό και ένα μήνυμα προς τον κόσμο μας ακούει, το φίλο αυτό κοινό της Αλεξανδρούπολης που είναι, μπορεί να χρειαστεί και βολεϊκό. Φέτος, με την εικόνα της ομάδας και τις όποιες δυσκολίες, υπάρχει μια απογοήτευση, αυτό λαμβάνουμε. Θα αλλάξει αυτό, μπορεί να μεταστραφεί το κλίμα και να δώσει ο κόσμος να ξαναγεμίξει το γήπεδο της εξάδειας του κλειστού γυμναστηρίου. Δηλαδή, οι εμφανίσεις ομάδας συνήκης θα φέρουν τον κόσμο πίσω μαζικά στο γήπεδο. Εντάξει, εγώ τώρα δύο παιχνίδια που παίζουμε εντός έδρας με το Φοίνικα Σύριο και με τον Παναθηναϊκό, υπάρχει προσέλευση κόσμου. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι ο κόσμος, όσο θα βλέπει νίκες, θα γεμίζει ακόμα περισσότερο το γήπεδο. Οπότε το μυστικό είναι καθαρά η νίκη. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να παίζουμε σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ο κόσμος μας δίνει άλλη ενέργεια, άλλη αυτοπεποίθηση. Και πιστεύω, εντάξει, με τον Ολυμπιακό είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο γεμάτο. Αλλά τον χρειαζόμαστε και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια για τη δύσκολη συνέχεια, γιατί πραγματικά η συνέχεια θα είναι δύσκολη. Παίζουμε με ομάδες που δεν είναι μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οπότε τον χρειαζόμαστε δίπλα μας και πιστεύω ότι θα τους δώσουμε μόνο χαρές. Γιατί ο κόσμος Αλεξανδρούπολης έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, νομίζω λειτουργεί μόνο ευεργετικά. Δηλαδή δεν είναι ένας κόσμος που θα σε πιέσει σε μια στραβή, ίσως θα αποδοκιμάσει μέσα στο παιχνίδι. Δεν το έχω συναντήσει εγώ ποτέ, Γιώργο. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, από τη δική σου την περσινή εμπειρία. Σίγουρα ξέρει ο κόσμος, υπάρχει πολλοί κόσμος που ξέρει βόλεϊ. Θα πρέπει όμως να ξέρει και ο κόσμος ότι και να. Προηγουμένως είπες ότι. Μπορεί να μην ήταν ευχαριστημένος από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Σαν γενική παρουσία και εικόνα. Θα πρέπει να, επειδή γνωρίζει ο κόσμος σε τον προσβόλιο, θα πρέπει να βάλετε κάτω ότι είχε κάποιες ατυχίες, ότι ήταν χωρίς διαγώνιο για 6 παιχνίδια. Και όλα αυτά πήγανε λίγο πίσω κάποια πράγματα και άλλα. Τραυματισμοί, φυγή βασικών παιχτών. Ο κόσμος, εμείς το θέλουμε δίπλα μας. Το θέλουμε να είναι. Δηλαδή, πέρσι ένιωσα μοναδικές στιγμές με τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης. Είχα δεθεί πάρα πολύ και έχω δεθεί πάρα πολύ.
και θέλω να έχει υπομονή, κάθε χρονιά είναι διαφορετική, και να έρθει στο γήπεδο και να μας δώσει αυτό το κάτι παραπάνω που θέλουμε για να φτάσουμε στους στόχους μας. Γιάννη, έχεις και ένα ρόλο κλειδέσει και για τον... Εντάξει, είναι πολύ σημαντική η θέση σου για την επιθετική λειτουργία και ιδιαίτερα για τον Πασαδόρο. Νομίζω ότι, κάνοντας ένα προσωπικό μου σχόλιο, νομίζω ο Παγιάν δεν είναι στην κατάσταση που ήταν όσο τον είχαμε συναντήσει, όσο τον γνωρίζουμε παλαιότερα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον, βέβαια, είναι φυσικό λόγω μιας μεγάλης αποχής που έχει. Αν θεωρείς ότι θα έχει να δώσει ακόμα περισσότερα. Δεν έχω... Εντάξει, ναι, σβάμε λες και δεν θέλω να κάποιος σχολιάσει για συμπαίκτη. Απλά νομίζω ότι η εικόνα του, αυτά που έχει, οι δυνατότητες είναι πολύ περισσότερες από αυτό που έχει βγάλει στο παρκέ. Όχι, νομίζω ότι και ο Χόρχε είναι ένα παιδί το οποίο προσπαθεί καθημερινά στην προπόνηση. Είναι ένα παιδί το οποίο δίνει το 100% όπως και όλα τα παιδιά. Και θα πρέπει όλα τα παιδιά, από τον πρώτο ως το τελευταίο, να υπάρχει στήριξη. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι ένα γύρο. Αυτά τα παιδιά κράτησαν την ομάδα και θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο κάτω στη βαθμολογία, έτσι. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν ομάδες που με ξένους και τα λοιπά και είναι πιο κάτω. Πιο κάτω, έτσι είναι. Ο Βαλίτσκοβιτς είναι σε πολύ καλή κατάσταση από την αρχή της σεζόν, ήταν και ο Ρίστιτς. Όσο πάει η παιχνίδι με τον Βαλίτσκοβιτς, είναι ο Λούκα Βαλίτσκοβιτς ανεβάζει την αποδοσή του και ιδιαίτερα στα σημεία που το χρειάζεται η ομάδα δείχνει ότι παίρνει τα πάνω του. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια τελευταία ερώτηση για τον Δημήτρη, για τον Γιάννη Γιώργο. Θέλω να τα παιδιά μας έδωσαν μια νότα αισιοδοξίας και μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον από εδώ και πέρα για το φετινό εθνικό Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Αμφότερος. Και εμείς σας ευχαριστούμε μαζί πολύ. Ό,τι καλύτερο συνέχεια. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θα δούμε λίγο τα τέρματα που σημειώθηκαν, κάποια τέρματα που σημειώθηκαν στη ΓΑΜΑ Εθνική, βαθμολογίες, αποτελέσματα και θα έχουμε εδώ εκπροσώπους από τον Ορέστη Ορεστιάδας, θα μιλήσουμε για την ερασιτεχνική κατηγορία. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ανοίγουμε την ενότητα του ποδοσφαίρου, χωρίς να χρονοτριβούμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με να κάνουμε μια αναφορά στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, να δούμε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία. Λοιπόν, πάμε στα αποτελέσματα. ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Απόλλωνας Παραλιμνίου, ΑΕΔ Δημοτήχου 4-0. Πολύ κακή εμφάνιση για την ομάδα του Βόρειου Εύρου. Νέσος Χρυσούπολης, ΑΕΤΟΣ Ορφανού 0-1. Η πρώτη κακή εμφάνιση. Δόξα Νέου Συνδροχωρίου, Άρης Αβάντου 0-1, Μέγας Αλέξανδρος Καρπερίς, Δόξα Προσκυνητών. ΑΟ Καβάλα, Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου 3-0. Από ότι για την Δόξα Προσκυνητών θα έχουμε εικόνα τελευταίο ημίωρο. Κώστας Νασούδης από το sportsaddict.gr θα μας δώσει ρεπορτάζ και αυτό για το παιχνίδι της Δόξας, του Συνδροχωρίου. ΑΟ Καβάλα, Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου 3-0, Ορφέας Ξάνδης, Ελπίδα Σκουτάριος 0-1. Θα έχουμε και τον Νεκτάριο από Βιανίδη μέσω Skype, ο οποίος θα μας πει φυσικά για την κατάκτηση του. Του περιφερειακού των Νεανίδων. Της Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι, της Εσπέθρα από την Νίκη. Και για το ποδόσφαιρο φυσικά από το sportsaddict.gr, ο Νεκτάρης από Βιανίδης. Πάμε λίγο να δούμε τη βαθμολογία. Εκεί όπου. Απόλλωνας Παραλιμνίου 24 μαζί με την Ελπίδα Σκουτάριος, 20 η Καβάλα, 18 ΑΕΤΟΣ Ορφανού, 17 ο Νέσος Χρυσούπολης, ο Άρης Αβάτου, 13 έχει το Δημότυχο, οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβασμού και δείχνουν να δημιουργούνται δύο γκρουπ πλέον, αν και είναι κοντά η βαθμολογία των ακόμα και ο ΑΕΤΟΣ Ορφανού με Δημότυχο, Ορφέα Ξάνθης κτλ. Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου στους 11 και πάμε να δούμε τις τρεις τελευταίες ομάδες. Υπενθυμίζω υποβάζονται οι πέντε τελευταίες. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Δόξα Προσκυνητών με την νίκη της έφτασε και αυτή στους 11. Μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι της παραμονής. Ο Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής παρέμεινε στους 8. 6 έχει Δόξα Νέου Συνδροχωρίου. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Κάτι για την επόμενη αγωνιστική για την ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν ξέρω αν την έχουμε, ας με ενημερώσει ο κοντρόλ. Ωραία, την έχουμε. Με ενημερώνει δια εικόνας. Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΔ Δημοτήχου. Ακόμα ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδια την ομάδα του Κρίστο Τελκίνς και Απόλλωνας Παραλιμνίου, Δόξα Νέου Συνδροχωρίου, ΑΕΤΟΣ Ορφανού, Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής, Άρης Αβάτου, ΑΟ Καβάλα, Δόξα Προσκυνητών, Ορφέας Ξάνδης, Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου, Ελπίδα Σκουτάρεως. Λοιπόν, πριν περάσουμε όμως και θα τα δούμε μαζί με τους καλεσμένους μας τα γκολ που σημειώθηκαν στο Παραλίμνη, να τους καλησπερίσω. Είναι από την Ορεστιάδα, ήρθαν οι εκλεκτοί καλεσμένοι
Και σου ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πληροφορηθήκαμε ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και η μετάβαση είναι πυκνή. Ο Μίχλη, πρόεδρος, ο Αλέξης Δημητριάδης, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έτσι δεν είναι, νομίζω ότι ήταν λίγο δύσκολο, αλλά σας ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο που είστε μαζί μας. Κύριος Χρήστος Χριστούδης, προπονητής του ανδρικού τμήματος και στις ακαδημίες. Στις ακαδημίες τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών. Αλλά πολλή δουλειά φέτος και στους άντρες και στις ακαδημίες. Η ομάδα του ΟΡΕΣΤ έχει υποχρεώσεις συνεχώς αυξανόμενες, οπότε η δουλειά μας είναι 24ωρο βάσεως. Σας χαρακτηρίζει πολλή δουλειά. Να είστε καλά. Ο κάπτεν της ομάδας, Σάκης ο Οικονόμου, Θανάσης Οικονόμου. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σας και στους τελεθέατες σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε εικόνα και οποιοδήποτε από εσάς επιθυμεί, ειδικότερα θα. Και ο coach αλλά και ο ποδοσφαιριστής θα μπορούν να σχολιάσουν. Καλά, πρόεδρε, δεν μένει απ' έξω. Δεν είσαι του αγωνιστικού τμήματος. Πάμε να δούμε εικόνα λίγο. Ο ΙΑ Δημοτήχου ξεκίνησε με τον Κώστα τον Σιριτούδη κάτω από τα δοκάρια. Χρήστεφ Καζάλας αριστερά. Κουρδάκη στο πλευρά με τον δεξιά. Τζανετάκο με τον Χρήστεφ ήταν στόπερ. Πετρόπουλο Αβογιάν. Πατιαλιάκα Παντελίδη Γιανόπουλο Αφυρόπουλο. Αυτή ήταν η 11. Μπορούμε να βλέπουμε τα πλάνα. Λοιπόν, δεν είναι αυτά. Δεν είναι αυτά τα πλάνα. Υπάρχει λάθος. Είναι ο αριθμός στο 5. Είναι το παιχνίδι από όλα σα παραλυμνίου με την ΑΕΔΗ Δημοτήχου. Αν το έχουμε, ας με ενημερώσει το κοντρό. Πάμε λοιπόν. Εδώ είναι ένα λάθος που κάνει ο Σιριτούδης. Πετάει την μπάλα. Η άμυνα πιάνεται στον ύπνο. Θα υπάρξει ένα γύρισμα στο 10ο λεπτό του Μουτεσίδη. Ο Γαϊδαρτζής την σπάει στον Αλμπάντη και έτσι εύκολα στο 10ο λεπτό είναι το Κύρκα στη Β' βλέπετε τα πλάνα. Πλάγιο εκτελείται γρήγορα, δεν είναι στην θέση τους η αμυντική λειτουργία. Εύκολο το πλασέ του Αλμπάντη. Μια κακή βραδιά ήταν και για τον Κώστα τον Σιριτούδη, θα το παρακολουθήσετε. Ένας πολύ καλός θεματοφυλάκας που βρέθηκε σε κακή βραδιά στο παραλίμνιο. Εδώ ο Τάντιτς στο 14ο λεπτό αφήνει άγαλμα τον τερματοφύλακα της ΑΕΔ Δημοτήχου και στο 14 ήδη απέναντι στην πρώτη της βαθμολογίας, τον Απόλλωνα Παραλιμνίου, βρίσκεται να χάνει. Εδώ τεχνικό είναι το χτύπημα. Δεν έχουμε και τον Γαλή να ρωτούσα αν θα μπορούσε να κάνει κάτι ο τερματοφύλακας. Δύσκολο. Δύσκολο. Ήταν πολύ καλό το φάουλ. Αυτό όντως. Εδώ έχουμε φτάσει κάποια λεπτά μετά, κοντά στο 20. Είναι ένα φάουλ του Αβογιάν. Δεν θα δυσκολευτεί να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Παραλιμνίου. Ο Γουναρίδης μπλόκαρε. Εδώ υπάρχει ένας συνδυασμός μετά από το λάθος στην άμυνα. Ο Λιάρας με τον Μουτεσίδη. Ο Μουτεσίδης θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα περάσει έξω, δεν ανησυχεί εδώ ο Κώστας ο Σιριτούδης. Ακόμη ένα φάουλ, ο Ζαφυρόπουλος είναι αυτή τη φορά, αυτό που θα το εκτελέσει. Είμαστε γύρω στο 25, η μπάλα περνάει πολύ πάνω από τα δοκάρια του Γουναρίδη. Και στο 28 πριν το ημίωρο, εδώ νομίζω, ο Χρήστεφ θα γυρίσει στον Σιριτούδη, ο Σιριτούδης πάλι στον Χρήστεφ, ασυνεννοησία. Θα πάρει ο Τάντιτς και εύκολα έτσι. Προσωπικά λάθη στην άμυνα. Φέρνουν το 3-0. Εδώ υπάρχει νομίζω και μία χαλαρότητα. Προτιμάει να μην διώξει ο Σιριτούδης. Ο Χρήστεφ δεν περιμένει, έχω την εντύπωση, τη μεταβίβαση. Και στο 28 γίνεται το 3-0. Από εκεί πέρα θα έχει μια ευκαιρία η ΑΕΔ Δημοτήχου, πέραν από αυτά τα φάουλ που δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα το Γουναρίδη, ούτε το φάουλ του Αβογιάν, ούτε περισσότερο του Ζαφυρόπουλου. Εδώ νομίζω είναι μια πολύ καλή επιθετική προσπάθεια και ιδιαίτερα του Γιαννόπουλου, ο οποίος πιέζει, παίρνει την μπάλα για από πάρα πολύ δύσκολη γωνία. Θα ψάξει το γκολ. Στην εσωτερική πλευρά του δοκαριού βρίσκει μπάλα, αλλά δεν του κάνει το χατήρι. Και εδώ είναι ένα replay. Είμαστε εδώ στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΔ έφτασε κοντά στη μείωση του σκορ. Μια καλή προσπάθεια από τον
κάπτεν. Ο Ρούμπος εδώ θα κάνει ένα φάουλ. Ο Μουντεσίδης δεν βρίσκει καλά την κεφαλιά, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα μετά από αυτή την κακή επαφή του Μουντεσίδη με την μπάλα ο Σιριτούδης. Εδώ θα γίνει μια σέντρα από δεξιά του παραλίμνου. Βλέπουμε ότι παρά το 3-0 πιέζει, θα βγει ο Σιριτούδης, δεν θα φύγει μακριά η μπάλα. Ο Τάντιτς στο σούτο, Κουρδάκης πάνω στη γραμμή. Εδώ ο Τάντιτς πήγε από το ημίχρονο να κάνει το hat-trick. Δεν το βρήκε. Δεύτερο ημίχρονο έχουμε πάει πλέον. Στην επίθεση είναι πάλι το παραλίμνιο. Μετά από μεταβίβαση, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί δεν είναι στη θέση τους. Ο Γαϊδαρτζής θα σουτάρει, δεν βρίσκει στόχο. Φάουλ για την ΑΕΔ, κοντράρει λίγο, πήγε να ξεγελασεί ο Γουναρίτσα, αλλά η μπάλα στην πάνω πλευρά των δικτύων. Ήδη όσο περνάνε και τα λεπτά, φυσικά η άμυνα της ΑΕΔ μετατοπίζεται, παίρνει μέτρα μπροστά και έτσι θα βρουν περισσότερους ακόμη χώρους οι γηπεδούχοι. Ο Τάντιτς ακόμα μια φορά με το αριστερό μονοκόμματο λίγο έξω, αλλά τώρα εδώ θα βρει την ευκαιρία και νομίζω βλέπουμε η μπάλα κοντά στην περιοχή. Ο Σιριτούδης δεν βγαίνει όμως, ο Τάντιτς περνάει, σκοράρει. Αυτά λοιπόν από το παιχνίδι του Παραλιμνίου, hat-trick ο Τάντιτς. Έχει δύο ακόμα μικροευκαιρίες, δεν χρειάζεται να τις δούμε. Αυτά λοιπόν από το Παραλίμνιο. Νομίζω ότι η πρώτη πολύ κακή εμφάνιση για την ΑΕΔ. Γενικότερα έχει ένα σερί κακών αποτελεσμάτων, αλλά ζητούσε. Μπορούσε να πάρει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Εδώ εντάξει, και από κάποια προσωπικά λάθη, ένας καλός θεματοφύλακας βρέθηκε σε κακή μέρα και η αμυντική λειτουργία από εκεί και πέρα δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Ανοίγουμε όμως την ενότητα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι για την coach, γιατί μέχρι τώρα πορεία του Δημοτήχου που ξεκίνησε εντυπωσιακά, κάνει μια κοιλιά τώρα και κοιτάξτε, αναμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Το Δημοτήχο, σε κάθε ήττα υπάρχουν και κάποια θετικά. Το Δημοτήχο οφείλει να κρατήσει τα θετικά. Εντάξει. Από μια τέτοια εμφάνιση και ήττα. Ακόμα και μετά από μια τέτοια εμφάνιση και ήττα. Είτε 1-0 χάσει, είτε 4-0, είτε 5-0, έχει χάσει απλά 3 βαθμούς. Οφείλουν τα παιδιά να δείξουν ψυχραιμία. Είναι πάρα πολύ έμπειροι παίκτες. Είναι χρόνια και οι παράγοντες συγκεκριμένοι πλέον είναι πάρα πολύ έμπειροι. Έχουν ένα πολύ καλό προπονητή. Δεν έγινε τίποτα. Είναι μια ήττα με ψυχραιμία, με υπομονή. Πάμε παρακάτω. Όλες οι ομάδες που έχουν μια τόσο μεγάλη διακοπή, ειδικά οι ομάδες του Βορείου Εύρου με τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων πάντοτε έχουν θέμα. Είναι λογικό, συμβαίνει. Οπότε ας δούμε θετικά ότι πήγαν στην πρωτοπόρο ομάδα και απλά χάσαν το παιχνίδι. Δεν έγινε τίποτα. Είτε 1-0 είτε 5-0, έτσι κι αλλιώς βαθμούς δεν πήρες. Είναι μια κακή εμφάνιση. Είναι το πιο μακρινό ταξίδι, γιατί η ομάδα του Παραλιμνίου είναι από το Δημότυχο 5 ώρες δρόμο, 5,5 ώρες δρόμο με το λεωφορείο. Είναι δύσκολες συνθήκες. Κάποια παιδιά σίγουρα θα είχαν πάει σε κάποιες περιοχές μακρινές, δικές τους, πιθανόν κάποιοι στη Βουλγαρία. Συμβαίνει αυτό. Όλα αυτά, αν τα συνυπολογίσουμε και πηγαίνοντας σε μια ομάδα η οποία έχει εξαιρετικούς παίχτες, είπαμε ότι ο Τάντιτς έκανε hat-trick. Ο Τάντιτς έπαιζε μια ζωή Super League. Super League, ναι, ναι. Το ότι ο Τάντιτς τώρα παίζει γάμα εθνική είναι πολυτέλεια για την κατηγορία αυτή. Άρα συνέβη κάτι το οποίο πιθανόν να μην ξανασυμβεί. Ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί. Εμείς, σαν Ορέστης, θέλουμε να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας να παραμείνει η ομάδα του Δημοτήχου, γιατί αναβαθμίζει το ποδόσφαιρο όλου του Εύρου. Αναβαθμίζεται όλο το ποδόσφαιρο του νομού όταν πολλές ομάδες. Είναι μια τιμητική δήλωση και μας χαροποιεί. Με χαροποιεί προσωπικά και χαροποιεί, φαντάζομαι, και όλους τους ποδοσφαιρόφιλους του Εύρου. Να ανεβαίνει το επίπεδο του νομού. Αυτό μας νοιάζει. Θέλουμε το Δημότυχο να παραμείνει στην κατηγορία και λογικά θα παραμείνει. Δεν έγινε τίποτα. Ήταν μια ήττα. Έχουν άλλο ένα δύσκολο μάτς τώρα στη Χρυσούπολη. Την οποία ομάδα της Χρυσούπολης όμως στον πρώτο γύρο την είχαν κερδίσει, τη γνωρίζουν. Να μπαίνει στην πρεμιέρα. Οπότε μπορούν τα παιδιά να ξαναπάρουν θετικό αποτέλεσμα, να ξαναπάρουν ψυχολογία. Θυμούμε ότι υπήρχε η απομάκρυνση του Σάβα Καρυπίδα από τον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης και επίσης απομάκρυνση, αποδέσμευση Κιντίδη Δολατσόπουλου από την ΑΕΔ και πληροφορίες για ενίσχυση, ίσως και εντός των επόμενων ωρών να ανακοινωθεί κάτι ημερών. Λοιπόν, κρατάω και την πολύ θετική αναφορά για τον coach που είχε κάνει και ο προηγούμενος προπονητής του Ορέστου, ο Γιώργος Αραμπατζής. Στέκονται όλοι στον κύριο Χρήστο Τελκίνσκι. Πάμε όμως στην αλφα κατηγορία, στην τεχνική κατηγορία του Εύρου. Είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή, τουλάχιστον στην ανήμερα της, νομίζω, των Χριστουγέννων, τους δύο αθλητές, τον Ντόλα και τον Πολίδη από την Θράκη Φερών.
στην κορυφή Νηθράκη. Πάμε να δούμε όμως τα αποτελέσματα. Πάμε να ανοίξουμε την κατηγορία της Α κατηγορίας του Εύρου. Πάμε όχι στα αποτελέσματα, στην βαθμολογία. Φυσικά δεν είχαμε αγώνες στη δραστηριότητα. Για να δουν και οι τηλεθεατές. Λοιπόν, θα την δούμε σε λίγο. Είναι στου συν 4 η Θράκη Φερόν, ο Ορέστης με τον Εθνικό Νάτι. 23-19 ο Εθνικός, 19 ο Ορέστης Ορεστιάδας. 15 έχει ο Ιπποκράτης, ο Εύρος Σουφλίου, Άρδας Καστανεών. 13 η Ένωση Άνθειας Αριστίνου. 8 έχει ο Ποντιακός. 7 η Παενύψας. Θα την ξαναδούμε την κάρτα για να έχουν μια πρώτη εικόνα. Εύρος Σουφλίου, Θράκη Φερόν. Εθνικός Αλεξανδρούς Ιπποκράτης, Ορέστης Νίκη Απαλού, Παενύψας Ένωση Κορνοφολιάς, Ποντιακός Άλεξ, Άρδας Καστανεών και Ρεπό η Ένωση Άνθειας Αριστίνου. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ένα βίντεο για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην Α κατηγορία του Εύρου, να βάλουμε στην εικόνα και στη συζήτηση και τους τηλεθεατές και έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τους τρεις καλεσμένους μας. Πρωτάθλημα διεξάγεται φέτος στην πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία ποδοσφαίρου του Εύρου. Η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων είναι λίγο ως πολύ κοντά σε αγωνιστική ποιότητα. Κάτι που έχει ως συνέπεια τα περισσότερα παιχνίδια να είναι αμφιρόπα και κανείς να μην μπορεί να προδικάσει τον νικητή με ευκολία. Η διακοπή των χειμερινών εορτών βρήκε τις ομάδες να ξεκουράζονται μια αγωνιστική πριν τη συμπλήρωση του πρώτου γύρου. Και εκεί που οφείλουμε να σταθούμε είναι στην παρουσία της Θράκης Φερόν, η οποία έκανε πρωτοχρονιά στην κορυφή και μάλιστα σε απόσταση 4 βαθμών από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και τον Ορέστη Ορεστιάδας. Μάλιστα, η ομάδα του Τάκη Λαμπίδη κέρδισε αμφότερες στις αντιπάλους της στη μάχη του τίτλου. Εκτός έδρας στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης με 1-2 και 1-0 στις σφαίρες των Ορέστη. Με δεδομένο τον χαρακτηρισμό του φαβορί που φέρουν πλέον οι αθλητές της Θράκης, θα μπουν εκ νέου στην κούρσα του πρωταθλήματος. Πρώτο παιχνίδι για το 2018 στο Σουφλί κόντρα στον Εύρο. Ένα παιχνίδι εξαιρετικά δύσκολο, αφού Εύρο Σουφλίου διαθέτει μια από τις πολύ καλές ομάδες φετινού πρωταθλήματος. Απ' την άλλη, ο Ρέσκι και Εθνικός που είναι στο κατόπι της Θράκης έχουν στο πρόγραμμα εντός έδρας παιχνίδια. Ο Ρέστης έχει το φαινομενικά ευκολότερο έργο, καθώς υποδέχεται την πρώτη τελευταία νίκη απαλού, διαθέτοντας μάλιστα στο δυναμικό του δύο νέους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά στη συνέχεια της σεζόν. Ο λόγος για τον Σέργιο Αγγελακάκη και τον Ανδρέα Γαλιμιό, οι οποίοι αγωνίστηκαν στο πρώτο μισό της σεζόν στη δεύτερη κατηγορία του Νοτίου Ομίλου του Εύρου, βοηθώντας καταλυτικά την ΑΕΚ Εύρου να κάνει το απόλυτο στο πρωτάθλημά της και να έχει σχεδόν καθαρίσει την μπουγάδα για την υπόθεση άνοδος. Αγγελακάκης και Καλυμνιός πέρσι κατέκτησαν τον ντάμπλ με την ΑΕΔ Δημοτήχου, πανηγυρίζοντας στο τέλος και την άνοδο για την ομάδα της πόλης των Κάστρων, ενώ ειδικά ο Αγγελακάκης ήταν από τα βασικά γρανάζια της ομάδας του Γιάννη Αναστασιάδη. Ο Εθνικός θα έχει σαφώς δυσκολότερη αποστολή, καθώς θα φιλοξενεί στον Ιπποκράτη στο τοπικό ντέρμπι της Αλεξανδρούπολης. Οι φιλοξενούμενοι πραγματοποιούν μια πολύ καλή πορεία στην κατηγορία μέχρι τώρα και αναμένεται να βάλουν δύσκολα στον Εθνικό, ο οποίος το καλοκαίρι φάνταζε ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την άνοδο, καθώς είχε συμπεριλάβει στις τάξεις του έμπειρους και ποιοτικούς αθλητές από ανώτερες κατηγορίες όπως οι Τσαπάνες, Λίτσιος και Γκαϊδατζής. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Παενύψας θα υποδεχτεί την Ένωση Κορνοφολιάς Λυκόφης σε ένα μάτς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τους υπεδούχους να θέλουν την νίκη ώστε να απεμπλακούν από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας και τους φιλοξενούμενους να επιθυμούν να ξαναμπούν στο κόλπο της παραμονής. Τέλος, ο Ποντιακός θα υποδεχτεί τον Άρδα Καστανέων σε ένα παιχνίδι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Το ρεπό της στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου θα κάνει Ένωση Άνθειας Αριστίνου. Έως τώρα, η εικόνα του πρωταθλήματος προμηνεί έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δεύτερο γύρο, εκεί όπου θα κρυθούν τα πάντα. Τόσο για την υπόθεση πρωτάθλημα και την άνοδο, όσο φυσικά και για την παραμονή. Λοιπόν, αυτά η κουβέντα πλέον σε εσάς. Πρόεδρε, να ξεκινήσω. Ξεκινάω μαζί σου. Μπορούμε να θα βλέπουμε ίσως μετά, άμα χρειαστεί κιόλας για βοήθεια της συζήτησης ή την επόμενη αγωνιστική πιο μετά, ή την βαθμολογία. Στους μείον 4. Δεν είμαστε στον δεύτερο γύρο ακόμα. Μένει μια αγωνιστική. Να πω ότι δεν θα έχουμε την επόμενη αγωνιστική. Έχουμε κύπελο. Έτσι δεν είναι. Ναι, έχουμε εκεί πέλο ότι μεθεπόμενη Κυριακή ακριβώς θα έχουμε το πρωτάθλημα. Κούρσα για τρεις, έτσι δεν είναι. Για την υπόθεση άνοδος μιλάμε, γιατί σε αυτή τη συζήτηση υπάρχει το όνομα του Ορέστη. Εθνικός Ορέστης στους 19-23 Θράκη Φερόν. Όπως δείχνει και η βαθμολογία, αυτές οι τρεις ομάδες θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν την άνοδο. Ελπίζω να είναι η δικιά μας ομάδα. Εντάξει, ακόμη δεν έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος, οπότε πιστεύω ότι και στο δεύτερο γύρο θα χαθούν κάποιοι βαθμοί. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ομάδα η οποία θα πάει τρένο, να το πούμε έτσι ποδοσφαιρικά. Ευελπιστούμε εμείς να χάσουμε τους λιγότερους βαθμούς και να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό, τη διαφορά αυτή που υπάρχει μεταξύ τη Θράκη Φερόν. Μας το έλεγαν και τα παιδιά από τη Θράκη, δεν υπάρχει μια ομάδα όπως πέρσι η ΑΕΔ Δημοτήχου, έτσι δεν είναι. Φαίνεται κοντά η ομάδα. Μέχρι σήμερα αυτό αποδεικνύουν τα αποτελέσματα. Οι διαφορές είναι μικρές μεταξύ των τριών αυτών ομάδων, θεωρείται αγωνιστικά.
Θεωρώ ότι ναι, είναι μικρές. Coach, νομίζω ότι οι διαφορές δεν είναι μόνο μικρές μεταξύ Θράκης, Φερών, Εθνικού και Ωρέσιο Ρησιάδας, αλλά και με τις ομάδες που είναι πιο κάτω. Μιλώντας για Εύρος Σουφλίου, πολύ καλή εικόνα φέτος, Υποκράτη, έτσι, η Νύψα, όλες οι ομάδες. Ακριβώς. Νομίζω ότι σχεδόν όλες οι ομάδες, δεν ξέρω για την Ένωση Κορνοφωλιάς Λυκόβης, δεν έχω εικόνα, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε όλες τις ομάδες, ακόμα και εντός έδρας, μπορούν οι τρεις διεκδικητές να στραμοπατήσουν. Είναι έτσι, είναι τόσο κοντά αγωνιστικά. Είναι κοντά αγωνιστικά. Κοιτάξτε, η ομάδα, αν παράδειγμα, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, που είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, αξιόλογους ποδοσφαιριστές, συν τις σχολές των φοιτητών που υπάρχουν κτλ. Υπήρχε μια ομάδα γάμα εθνικής, σίγουρα θα είχε πάρει τουλάχιστον 25 καλούς παίκτες στο δυναμικό της. Αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι 25 καλοί παίκτες που θα παίζαν σε μια ομάδα γάμα εθνικής ή β' εθνικής, μακάρι που θα υπήρχε, έχουν μοιραστεί στις ομάδες του τοπικού. Οπότε έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, τουλάχιστον οι ομάδες της Αλεξανδρούπολης. Βλέπουμε ότι ο Ιπποκράτης, παράδειγμα, έχει 15 βαθμούς. Η ομάδα του Ιπποκράτη είναι για περισσότερους βαθμούς. Βάσει του υλικού που έχει, βάσει της ποιότητας του ποδοσφαίρου που παίζει κτλ. Πράγματι, η ομάδα της Νύψας, η ομάδα του Ποντιακού είναι πολύ καλές ομάδες. Μην ξεγελόμαστε από τη βαθμολογική θέση. Σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολλά τοπικά ντέρμπι. Σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολλοί βαθμοί οι οποίοι λογικά θα χαθούν από όλες τις ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς με τη δουλειά που κάναμε στη διακοπή και με την ενίσχυση που έχουμε με δύο παιδιά που θα μας καλύψουν κάποια κενά, γιατί εμείς, ας μην γελιόμαστε, αργήσαμε να φτιάξουμε το ρόστερ μας. Λοιπόν, και αυτό μας βγήκε στην αρχή, χάνοντας το πρώτο παιχνίδι από τον Εύρο Σουφλίου. Ευθύς εξ αρχής βρεθήκαμε σε μια θέση μειονεκτική. Από εκεί και πέρα όμως δεν έγινε τίποτα. Συνεχίζουμε σοβαρά, πειθαρχημένα. Τα παιδιά είναι παρόντα στο γήπεδο. Έχουν μείνει 15 παιδιά που είναι τέλος πάντων πρωταγωνιστές, συν τους δύο που πήραμε. Πιστεύω ότι με αυτά τα 17 παιδιά, συν τους τρεις νεαρούς που έχουμε, αυτό το ρόστερ των 20 ατόμων, θα είναι ικανό να ανταπεξέλθει, γιατί φτιάχνοντας ένα ρόστερ λίγο καθυστερημένα, δεν είχαμε και πάρα πολλές επιλογές σε θέσεις κέρυες. Όπως μεσοεπιθετικά, όπως οι δύο προσθήκες, Θανάση, ναι, αντίπαλοι πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ καλή παίκτες. Τα άκουσα στο βίντεο, ο Σέργιος Αγγελάκης και ο Καλύμνιος. Θα βοηθήσουν πολύ γιατί είναι ποιοτικοί παίχτες. Σε κέρδες θέσεις που είχαμε, ας μην κρυβόμαστε, πρόβλημα στην επίθεση τουλάχιστον, πιστεύω ότι θα δώσουν πολλές λύσεις. Και όσο είπατε για το πρωτάθλημα για φέτος, νομίζω ότι από τα χρόνια που είμαι εδώ, στα τρία χρόνια, είναι το πιο ανθρώπινο πρωτάθλημα. Όλοι μπορούν να χάσουν βαθμούς από όλους. Και αυτό κάνει το πρωτάθλημα. Μου το έχουν επισημάνει όλοι αυτό. Το έχουν επισημάνει όλοι οι ποδοσφαιριστές, τεχνικοί. Ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα είναι για μένα φέτος. Ο παράγοντας έδρα παίζει καθοριστικό ρόλο. Κοιτάξτε, έτσι όπως έχουν δείξει τα αποτελέσματα, όχι, θα έλεγα εγώ. Ο καθένας μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε έδρα και να πάρει αποτέλεσμα. Αυτό έχει δείξει μέχρι στιγμής, έτσι, μέχρι τον πρώτο γύρο. Γι' αυτό λες ότι είναι ανοιχτό. Φυσικά. Το κάθε παιχνίδι. Φυσικά. Κάθε παιχνίδι κρίνεται, δείτε και εσείς τα αποτελέσματα, στη λεπτομέρεια, πραγματικά. Είναι μία λεπτομέρεια. Δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο νικητής. Οπότε θέλει προσήλωση, συγκρότηση πνευματική κιόλας, έτσι, για να μην θεωρηθεί κάποιο παιχνίδι εύκολο εκ των προτέρων εντός έδρας. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, το 100% αγωνιστικά. Είναι αυτό που την πατήσαμε και εμείς και κάποιες άλλες ομάδες, δηλαδή χάνοντας βαθμούς, ότι στο μυαλό μας, εμείς οι παίκτες δηλαδή, κάνουμε κάποια σχέδια ότι μια ομάδα μπορεί να είναι εύκολη στο μυαλό μας, θεωρητικά, γιατί πρακτικά στο γήπεδο δείξανε φέτος οι ομάδες ότι είναι πάρα πολύ καλές. Νομίζω αυτό φεύγει κιόλας, κουτς, αφού έχουν παίξει τα παιδιά ήδη ένα γύρο με τους αντιπάλους, έχουν πλήρη εικόνα. Άλλο να το βλέπεις βαθμολογικά αποτυπωμένο και βάζει τα αποτελέσματα ότι στραβοπάτησε σήμερα αυτό, στραβοπάτησε ο άλλος, και άλλο να το βλέπεις μες στο χορτάρι. Ακριβώς. Συμβαίνει. Λογικά θα συμβεί και στο δεύτερο γύρο. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και οφείλουμε εμείς, επειδή είχαμε κάποιες ατυχίες με κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς, να κάνουμε λίγο υπομονή, να αποθεραπευτούν και αυτά τα παιδιά, να μας βοηθήσουν ουσιαστικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
την τεράστια προσπάθεια που κάναν τα παιδιά μετά τον τραυματισμό τριών έμπειρων παιχτών μας, τριών αρχηγών μας στην ομάδα, γιατί δυστυχώς και ο τραυματισμός του Θάνου του Ρουσίδη, του Ηλία του Τέμπερη αλλά και του Κυριάκου του Πετρόπουλου ήταν τόσο μεγάλες οι απώλειες για μας που έπρεπε να καλυφθούν εκ των έσω με πολλά νεαρά παιδιά. Ποιοτικά παιδιά, ποιοτικά. Αυτοί και οι τρεις παίκτες είχαν το εύκολο γκολ, είχαν την ποιοτική ενέργεια, είχαν το απρόβλεπτο, είχαν το κάτι παραπάνω που μπορούσαν να δώσουν στην ομάδα. Όμως δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο, ποτέ δεν μείναμε σε απουσίες και κάναμε κάποιες πολύ σημαντικές νίκες με προσθήκες που γίνανε εσωτερικά. Ήταν προσθήκες που βγήκανε μέσα από την προπόνηση και μέσα από τη δουλειά των παιχτών. Γι' αυτό και θέλω έτσι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίχτες, γιατί αυτό που καταφέρανε και κάνανε να έχουν την ομάδα πρωταγωνίστρια έχοντας αυτές τις απουσίες αυτή την περίοδο, ήταν ένα επίτευγμα για αυτούς. Γι' αυτό και δεν έχω κανένα παράπονο αγωνιστικό. Από εκεί και πέρα, με την επιστροφή αυτών των παιδιών που ευελπιστούμε ότι σταδιακά θα μπουν σε full ρυθμούς, γιατί έχουν ξεκινήσει τις ατομικές τους προπόνησεις, μπαίνοντας σε full ρυθμούς, αλλά και με την ενίσχυση των παιδιών, σύν τη δουλειά που κάνουμε, θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς που θα χαμογελάσουμε. Βέβαια και η ομάδα των Φερών και η ομάδα της Αλεξανδρούπολης, του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, είναι αξιολογότατες ομάδες, με πάρα πολύ καλούς παίχτες, με πολύ καλούς προπονητές. Οπότε πράγματι το πρωτάθλημα φέτος θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τελευταία αγωνιστική θα είναι αμφίροπο. Κύριε Χριστούδη, θα πάει μέχρι το τέλος η μάχη του τίτλου, μέχρι τελευταία αγωνιστική? Ναι, αν διαβάσετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι θα πάει μέχρι τελευταία αγωνιστική. Θα πάει τελευταία αγωνιστική γιατί τα τρία τελευταία μάτς μεταξύ των τριών ομάδων που λογικά είναι πρώτοι είναι τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Ξεκινάνε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, παραπροτελευταία και προτελευταία αγωνιστική. Άρα βασικό στόχος είναι οι λιγότερες δυνατές απώλειες μέχρι τότε. Και από εκεί και πέρα τα ντέρμπι που θα κρίνουν όλα, έτσι. Σοβαρή δουλειά κάθε μέρα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα ο Θεός είναι βοηθός. Ακόμα και το φόντο είναι στην τελευταία εντελώς αγωνιστική, αν και δεν περιλαμβάνει. Για εσάς νομίζω έχει το πιο θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Θα είναι μέσα στη νίκη. Οι αντίπαλοι θα έχουν, η Θράκη θα υποδέχεται τον Εύρο Σουφλίου και ο Εθνικός θα παίζει στην έδρα του Ιπποκράτη. Πρόεδρε, για σένα οι δύο ερωτήσεις είναι. Καταρχάς, περισσότερο για τον κόσμο που μας ακούει να πληροφορηθεί, γιατί δυστυχώς είναι μια κουβέντα πάντα αυτή σε οποιαδήποτε ομάδα φιλοξενούμε. Λέω δυστυχώς γιατί καλό είναι να ξεκαθαρίζεται. Η ομάδα έχει στόχο την άνοδο και το πρωτάθλημα και την άνοδο, έτσι. Ξεκάθαρα. Ωραία. Και η άλλη ερώτηση, η μεταγραφική ενίσχυση έχει ολοκληρωθεί? Είναι τα δύο πιο βασικά θέματα. Η μεταγραφική ενίσχυση ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα των μεταγραφών. Οπότε υπάρχει τουλάχιστον, όχι επιθυμή, υπάρχουν, μπορεί να υπάρξουν, να το πω αλλιώς. Όταν ένα ρόστερ αυτή τη στιγμή αποτελείται από 17 παίχτες, σίγουρα δεν βγαίνει ένας μαραθώνιος πρωταθλήματος, συν τους αγώνες κυπέλλου. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι, γιατί έχουμε και αγώνα κυπέλλου σε 10 μέρες με την ομάδα του Δημοτήχου, σίγουρα δεν είμαστε το φαβορί, αλλά παίζουμε στην έδρα μας. Θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, εντάξει. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι με 12 συν 2 μάτς κυπέλου, πρώτα ο Θεός, ή ένα τουλάχιστον, είναι 14 μάτς. Δεν βγαίνει με 17 παίχτες. Οπότε πιθανόν να υπάρξει κάτι. Να υπάρξει κάποιο απρόπτο, είτε κάρτες. Θα δούμε. Έχουμε καιρό. Ας ενταχθούν πρώτα τα δύο παιδιά και κάποια κενά υπάρχουν. Η αποθεραπεία των παικτών μας όμως, των τριών τραυματισμών που ήταν αρκετά σοβαρή, γιατί οι μικροτραυματισμοί πάντα υπήρχαν μεσοβδόμαδα, η αποθεραπεία αυτών των παιδιών μπορεί να δείξει και άλλα πράγματα. Α, είναι, μπορεί να κριθεί από την αποθεραπεία των ποδοσφαιριστών. Πάω στον ποδοσφαιριστή της παρέας. Αγωνιστικά, ποιες οι μέχρι τώρα διαφορές με τους άλλους δύο για την μάχη του τίτλου? Τι νομίζεις, βασικά, τι παραπάνω ίσως είχε η Θράκη Φερών, την ομοιογένεια, γιατί είναι μια ομάδα ίδια με πέρσι, με κάποιες προσθήκες? Κοίτα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ήταν τα παιδιά 3 με 4 χρόνια μαζί. Από πέρσι θυμάμαι εγώ ήταν μια πάρα πολύ συμπαγής ομάδα, καλή ομάδα. Δέσαν, έχουν μια χημία, ένα σύνολο και αυτό είναι πολύ θετικό για αυτούς. Παράλληλα, εμείς ξεκινήσαμε μια χρονιά φέτος η οποία ήμασταν 13-14 καινούργια άτομα, μια καινούργια ομάδα. Αν δύσκολη μετάβαση. Πολύ δύσκολη μετάβαση. Αυτό το πλεονέκτημα είχαν οι Φέρες. Εμείς νομίζω ότι ποιοτικά δεν θα πω ότι είμαστε τόσο πολύ καλύτεροι, αλλά είχαμε έλλειψη, όπως είπε και ο κόουτς, των τριών παιδιών αυτών που ήταν μεσοεπιθετικά μας δίναν άλλον αέρα. Δηλαδή, ας μην κρυβόμαστε, ο Τέμπερης, ο Σίδης, προσθέταν πολύ άλλη ποιότητα στην ομάδα.
Και όχι μόνο ανεβάζαν την ομάδα μας και ποιοτικά και ψυχολογικά, αλλά και διατηρούσαν τον αντίπαλο σε πιο κλειστή άμυνα. Πώς είναι το να κυνηγάς, ενώ από τη στιγμή που, εντάξει, μια εύκολη συζήτηση ήταν αν έχανε, αρχίζει να χάνει, να πολύ βαθμό στράγγι φερών. Οπότε αν συνεχίζει και κερδίζει, δεν είναι μια πίεση για το ποδοσφαιριστή. Σε ρωτώ για να μπούμε στην ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, πώς είναι να... Γιατί και πέρσι πήγατε μια μάχη μέχρι το τέλος, χάθηκε στο τέλος. Φέτος φαντάζομαι θέλετε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Σωστό. Είναι αγχωτικό, με την καλή έννοια θα έλεγα όμως. Πρέπει να το... Δηλαδή ο καθένας από εμάς είναι τόσο έμπειρος που πρέπει να το ελέγξει και να πάρει την καλή ενέργεια που δίνει ένα τέτοιο άγχος. Δίνει μια πίεση. Βλέπουμε κάθε αγωνιστική με ποιον παίζουμε, παρατηρούμε, μιλάμε μεταξύ μας. Είναι σίγουρα, είναι μια αγχώδης διαδικασία, αλλά παρόλα αυτά ευελπιστούμε ότι θα περάσουμε μπροστά. Το μυστικό φαντάζομαι είναι να κοιτάς το παιχνίδι, προσωπικά το παιχνίδι που έχει η ομάδα. Και θέλω να σε ρωτήσω, coach, πού νομίζω ότι θα, είπαμε για τις μικρές διαφορές, αλλά ποιοι θα είναι οι τομείς που θα κρίνουν, ποιος θα κόψει πρώτος το νέμα. Κοιτάξτε. Και γιατί, αυτό είναι το σημαντικότερο. Πού νομίζει εκεί που θα κρυθεί το παιχνίδι, η μάχη της ανόδου. Η διαφορά των 4 βαθμών δεν είναι μελιτέα. Εντάξει. Όλος ο γύρος έχει 10 αγωνιστικά παιχνίδια και ένα ρεπό. Δεν είναι πολλές οι ομάδες. 30 βαθμοί. Όλοι και όλοι οι βαθμοί είναι 30 που μπορεί να κατακτήσει μια ομάδα για να πάρει το μέγιστο. Στον γύρο που έρχεται. Από εκεί και πέρα όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και μεταξύ μας θα παίξουμε και κάποιες δύσκολες έδρες υπάρχουν και υπάρχουν οι απρόβλεπτοι παράγοντες των τραυματισμών, των εραστεχνών παιχτών που πρέπει να χάσουν κάποια παιχνίδια ή θα είναι κουρασμένοι ή θα είναι άϊπνοι, θα είναι άρρωστοι ή θα είναι τραυματίες. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι θα συμβεί αυτό, αυτό και αυτό. Να. Όταν βλέπουμε και παράδειγμα επαγγελματίες παίχτες με σούπερ μεταγραφές κτλ. Και δεν μπορούν να πιάσουν σε μια ομάδα. Σε μια ομάδα που πιθανόν είχαν ξαναπεράσει κιόλας. Και γυρνάνε μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια και δεν μπορούν να πιάσουν. Το βλέπουμε φέτος στη Super League, ας πούμε, κατά κόρον. Πώς εμείς να είμαστε σίγουροι για τους εραστέχνες παίχτες. Δηλαδή τα ντέρμπι αυτό... θα παίξουν ρόλο, αλλά όχι μόνο τα ντέρμπι. Όχι μόνο τα ντέρμπι. Εγώ γι' αυτό έτσι ευχαριστώ θερμά τους παίχτες μας, γιατί αυτό που κάνουν, το ότι αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, το ότι προσπαθούν να μην χάνουν προπόνηση, το ότι ξυπνάνε 5 το πρωί για να πάνε στο στρατόπεδό τους και μετά έρχονται κατευθείαν στην προπόνηση. Είναι νηστικοί, κουρασμένοι κτλ. Και στην προπόνηση δίνουν και την ψυχή του. Νομίζω ότι είναι μια επιτέξη δική σας, αλλά και του εκάστοτε προπονητή στα τοπικά πρωταθλήματα, γιατί όλοι πρωτο... Και της διοίκησης, γιατί εμείς είμαστε φυσικά, πολύ έτσι ενωμένοι μεταξύ μας, είμαστε πολύ αγαπημένοι, δεν υπάρχει θέμα κάποιας κλίκας μεταξύ παιχτών στα αποδυτήρια ή κάποιας διχόνοιας μεταξύ προπονητών, διοικούντων κτλ. Είμαστε πολύ αγαπημένοι, έχουμε κόσμο στο γήπεδο, έχουμε μια καλή σειρά σαν ομάδα, όλοι μαζί θα βγούμε για καφέ, όλοι μαζί θα πάμε για καφέ μετά από νίκες και ήττες για την ομάδα μας. Το αγαπάμε τον Ορέστη. Ακριβώς. Αγαπάμε τον Ορέστη, γι' αυτό και είμαστε αισιόδοξοι, γιατί δουλεύουμε πολύ καλά και τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να τρέχουν μέχρι το 95. Εντάξει, είναι ορεστιαδίτες οι περισσότεροι ή αν είναι από κάποιες ξένες περιοχές όπως είναι ο Σάκης, ας πούμε, αυτοί έχουν γίνει πιο ορεστιαδίτες από ότι εμάς. Τι να πω κάτι για τον Οικονόμου, για τον Παρασκευά, για τον Γαλλή. Αυτοί αγαπάνε την ομάδα πιο πολύ από ότι την αγαπάμε εμείς. Μιας και άνοιξες την κουβέντα, coach, για τον Ορέστιος οργανισμός, ναι. Θα σας παρακαλούσα να δείξεις και το βιβλίο για εσύ, Γιώργο, το βιβλίο που... Θα μου επιτρέψεις, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι, δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να δούμε. Στη συνέχεια, αν μπορούσαμε να κάνουμε και ένα zoom στο βιβλίο, θέλω να μας πεις λίγα λόγια και για το... Κοιτάξτε. Θεωρητικά πλούσια δουλειά με αφορμή τα 90 χρόνια ιστορίας του Ορέστη Οριστιάδης. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια δουλειά που ξεκίνησε... Είναι εξαιρετικό σαν ποιότητα, σαν, ναι, πρώτη εικόνα. Να σου αναφέρω πριν, ναι, το διαβάσω, πάντως είναι πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, ο Ρέστης έχει κλείσει 90 χρόνια ιστορίας. 90 χρόνια ιστορίας, η οποία είναι συνδεδεμένη αποκλειστικά, όχι μόνο με το όνομα Ορέστης, αλλά και με την πόλη της Ορεστιάδος και με την περιοχή του Βορείου Εύρου. Με τον κύριο Κούκλατζη κάναμε το βλέπω, μια... το βλέπουν οι τηλεθεατές. Ναι, με τον κύριο Κούκλατζη ξεκινήσαμε πριν κάποια χρόνια. Με 90 χρόνια... Ωραίος Ορεστιάδας, συνέχισε. Ο κύριος Κούκλατς είναι ένας ιστορικός αναλυτής της ομάδος, είναι ένας κύριος ο οποίος μοχθεί για αυτήν την ομάδα από πάρα πολλούς τομείς, ήτανε παράγοντας, ήτανε ουσιαστικά αυτό που λέω ιστορικός αναλυτής ισχύει γιατί κατάφερε και βρήκε φωτογραφίες από το 1928 είναι η πρώτη φωτογραφία μέχρι το Μάιο του 2017 που βάλαμε την τελευταία φωτογραφία την ομάδα την περισσινή. Αυτά
Από μια σειρά 6.500 φωτογραφιών έπρεπε να διαλέξουμε 400 και να κάνουμε ένα ιστορικό λεύκομα και να βάλουμε πάρα πολλά στατιστικά στοιχεία. Μας πήρε πάρα πολύ καιρό αυτή η δουλειά, πάρα πολλούς μήνες, αλλά με τη βοήθεια της Δημαρχίας Ορεστιάδος, της διοίκησης του κυρίου Δημητριάδη και ουσιαστικά της... Δούμε κάποιες φωτογραφίες, αν μπορούμε. Ναι. Και της εταιρείας Sportbook, της αθλητικής εταιρείας Sportbook που έκανε την έκδοση. Βλέπετε, είναι εξαιρετικά. Είναι εξαιρετικό το λεύκομα, φωτογραφίες άλλων εποχών και ποιος δεν θα ήθελε ειδικά. Ναι, εμείς... Φαντάζομαι οι φίλοι της Ορεστιαδίτες. Ναι, είναι μια δουλειά η οποία μας πήρε πάρα πολύ χρόνο, αλλά επειδή εντάξει, ο Ρέστης είναι η ομάδα μας, την αγαπάμε, πώς είναι η να πόλη μας. Πώς μπορεί να το πούμε, θα κουνώσει όσο επιθυμώ. Με ένα απλό τηλεφώνημα σε κάποιον διοικούντα του Ορέστη. Ωραία. Η διοίκηση του Ορέστη έχει το βιβλίο, το διαχειρίζεται, το δορίζει, το δίνουμε σε αντίπαλες ομάδες, γιατί θεωρούμε ότι το ποδόσφαιρο έχει και άλλες πτυχές. Δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι πολιτισμός. Και εξαιρετική ήταν η ανακοίνωση για τον φιλοξενία της Θράκης Φέρων. Θα σας τα πει ο πρόεδρος καλύτερα. Εμείς να δώσουμε μια πάσα εδώ, αξίζει, έτσι. Αν μου επιτρέπεις, ένα σχόλιο για το βιβλίο πέρα από το σχόλιο στο τελευταίο που είπε ο Βλαντίμιρος Ατζίδης. Και αν έχετε καλωσία να μου απαντήσετε στο ερώτημα με την κρίση που υπάρχει στο βόλιο της Ορεστιάδας, αν μπορεί το ποδόσφαιρο Ορέστης Ορεστιάδας να πάρει θέση πρωταγωνιστή στον αθλητισμό της κοινωνίας της Ορεστιάδας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Βλέπουμε ότι το βόλεϊ για κάποιους λόγους τους οποίους δεν τους γνωρίζω εγώ έχει χαθεί. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε τον αθλητισμό της Ορεστιάδος μέσα από τον Ορέστη. Αν γυρίσουμε την ιστορία πίσω, ξέρουμε ότι ο Ορέστης έχει παίξει σε εθνική κατηγορία γάμα εθνική, πιο παλιά β' εθνική. Οπότε πρέπει σιγά σιγά και μέσα από το ποδόσφαιρο να ανεβεί το επίπεδο του αθλητισμού του Ορέστη. Δεκαετία του 90, θυμίζω, πρωταγωνιστούσε πανελλαδικά ο αθλητικός ομόνος Ορεστιάδας στο βόλι με τελικούς προαθλήματος και τεράστιες ευρωπαϊκές διακρίσεις, αλλά και ο Ορέστης Ορεστιάδας ήταν σε υψηλές κατηγορίες που ήταν ακόμη πιο ανταγωνιστικές τότε. Σίγουρα, αλλά μην γελιόμαστε τώρα, η Ορεστιάδα έγινε γνωστή περισσότερο στο Πανελλήνιο μέσω του βόλι. Έτσι, τώρα το ποδόσφαιρο ήταν σε πιο μικρές κατηγορίες. Θέλω να πω ότι μπορούν να ανεβάσουν το ένα άθλημα το άλλο και καλώς εννοούμενε ως... Εάν κάποια στιγμή συνεργαστούμε όλοι μαζί για το καλό ή του βόλεϊ ή του ποδοσφαίρου ή του κάποιου άλλου αθλήματος, ναι, μπορεί να ανεβεί, γιατί όχι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα, είμαστε μακριά, έχουμε δύσκολο χειμώνα, είμαστε μακριά από τα αστικά κέντρα, αλλά αν όλοι μαζί ενωθούμε πιστεύω ότι μπορεί να βγει κάτι καλό. Το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας υπάρχει? Στις μέρες που ζούμε, οι οποίες είναι δύσκολες και από οικονομικές απόψεις και γενικά από όλες τις απόψεις, ναι, είναι κοντά στην ομάδα. Όχι όσο θα θέλαμε, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τους καλέσω ακόμη περισσότερο να βοηθήσουν την ομάδα, γιατί γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που ζούμε να στηριχτεί και να κρατηθεί και να πρωταγωνιστεί η ομάδα αυτή. Μια προτροπή λοιπόν προς τον κόσμο, αν και στηρίζει, να όσο μπορεί να στηρίξει. Όσο μπορεί ακόμη περισσότερο. Εγώ θα σταθώ στον ποδοσφαιρικό πολιτισμό πάντως για την ανακοίνωση με την Θράκη Φερόν και μακάρι να υπάρξει και συνέχεια και μακάρι αυτό τιμά και την φιλοξενία της Θράκης. Θα ήθελα και εγώ μέσα από την εκπομπή να ευχαριστήσω τη Θράκη Φερόν, γιατί ας μην γελιόμαστε, το αντίπαλος είσαι 90 λεπτά, 95 όσο κρατάει ο αγώνας. Μετά το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικά ενώνει, δεν χωρίζει ούτε πόλεις, και αυτό έγινε πέρυσι και με το Δημότυχο, ήμασταν αντίπαλοι 90 λεπτά, μετά ήταν όλα μέλη γάλα, δεν υπάρχει λόγος να μπει σε μία κόντρα και να μαλώνεις. Λοιπόν. Χωράει ο Εύρος περισσότερες από μία ή δύο ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική? Γιατί να μην χωράει? Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, να πω τώρα, με συγχωρείτε, αυτό έκανα πριν, εξαιρετική βιβλιοδεσία, εξαιρετικά το φωτογραφικά, το λεύκομα και τα στατιστικά είναι εξαιρετικά. Ξεκινάω με την βιβλιοδεσία γιατί, και την ποιότητα του χαρτιού, γιατί αυτά είναι που βλέπεις, ναι, πρώτα σε ένα βιβλίο. Λοιπόν, μιας και έχει παρέλθει ο χρόνος, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί και η συζήτηση ήταν εξαιρετική και ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση. Coach, λοιπόν, δεν ξέρω αν θες κάτι ως κατακλείδα, κάτι που δεν επισημάναμε ίσως. Εμείς ως υπόσχεση προς τον κόσμο της πόλης και του Βορείου Εύρου γενικότερα, γιατί έχουμε αρκετούς φιλάθλους και από τα χωριά του Βορείου Εύρου, γιατί και πολλοί παίχτες μας είναι από το Βορείο Εύρο, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Αν καταφέρει αυτή η ομάδα και βγει στην επόμενη κατηγορία,
Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, ξεκάθαρα δεν κρυφτήκαμε από τις 12 Αυγούστου παρά τις δύσκολες συνθήκες, παρά τα προβλήματα κτλ. Δεν κρυφτήκαμε, μπήκαμε μπροστά, βάλαμε τα στήθια μας μπροστά και οι παίχτες, ειδικότερα οι 5 περσινοί που μείνανε και οι προπονητές. Εγώ, ο κύριος Μήτικας και ο κύριος Κοσπαντζίδης, που είμαστε το τεχνικό team για φέτος. Η διοίκηση πάνω απ' όλα, γιατί αυτοί ματώνουν οικονομικά και είναι ήρωες αυτή την περίοδο που καταφέρνουν και μπαίνουν μπροστά. Γιατί ας μην γελιόμαστε, ο καθένας όταν μπαίνει μπροστά πρέπει να βάλει και το χέρι στην τσέπη, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο. Υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά εμείς, σαν αγωνιστικό τμήμα, να καταφέρουμε αυτή η ομάδα, γιατί είναι στα 9 χρόνια σχεδόν ανυποληψίας από τις εθνικές κατηγορίες. Αν μπορέσουμε να βγούμε πρώτοι, είτε το καταφέρουμε είτε δεν το καταφέρουμε, που εμείς πιστεύουμε και είμαστε έτσι πολύ θετικοί στις σκέψεις μας και στις προσδοκίες μας ότι θα βγει η ομάδα πρώτη, το πολύ θετικό θα είναι ότι αυτά τα 17 παιδιά είναι 17 παιδιά, συν ένας ο Χρήστος ο Ζώτεφ που ζει στο Σβίλεγκρατ. Τα άλλα 17 παιδιά είναι παιδιά που ζουν στην πόλη της Ορεστιάδος. Συν ένας που ζει στο Δημότυχο Τζουμακίδης. Δηλαδή για εμάς θα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα να υπάρχει ένας κορμός πλέον επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια που θα πρωταγωνιστεί σε όποια κατηγορία κάνει η ομάδα. Ένας σταθερός κορμός. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί κατάφερε αυτή η διοίκηση, αυτοί οι προπονητές και αυτοί οι παίκτες να συσπηρωθούν και να είναι 17 παιδιά του Βορείου Εύρου στη συγκεκριμένη ομάδα που να αγαπάνε και την ομάδα. Είναι σημαντικό, ειδικά εφόσον και αν έρθει η άνοδος, για να μην υπάρξει μια ολική, ολικό lifting του χρόνου. Ακριβώς. Από σένα, Θανάση, θα ζητήσω ένα σχόλιο ως κατακλείδα για το μεγάλο παιχνίδι του Κυπέλλου με το Δημότυχο και το επόμενο με την Αγία Βαλή. Θα είναι ένα πολύ ωραίο μάτς, θαρώ, γιατί δύο ιστορικές ομάδες του Βορείου Εύρου, βαριά φανέλα και βαριά ιστορία και οι δύο, ελπίζω να το ευχαριστηθούμε και οι δύο και να είμαστε εμείς οι νικητές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση και η οδική σας μετάβαση να είναι πολύ ευκολότερη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Περνάμε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με μπάσκετ. Είδατε, βόλεϊ ξεκινήσαμε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Πάμε διαφημιστικό. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Συζητήσαμε, είπαμε, πάρα πολλά πράγματα για τον Ορέστη Ορεστιάδης. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και διαφορετικά, αφού είναι, το έχουμε πει επανειλημμένως, είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα και είναι ιδιαίτερο τιμητικό, όπως έρχονται συνέχεια και από το Δημότυχο και από Ορεστιάδα και από τα Ξηφαίρες, είναι πιο κοντά, αλλά γενικότερα πρέπει να έχουμε εικόνα και να μεταφέρεται ο παλμός, αλλά και να ακούγεται αυτό που έχει να πει, να πούνε οι εκπρόσωποι κάθε ομάδας. Φυσικά, συνέχεια το παίρνουμε και βαθμολογικά, θα έχουν από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα, ενώ από τον ποδοσφαιρικό Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Θα ανοίξουμε όμως την συζήτηση του μπάσκετ. Πάμε λοιπόν να δούμε τις κάρτες αρχικά. Με την βαθμολογία δεν είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα στην Κασαμάθ. Πάμε να δούμε τις κάρτες με την βαθμολογία, με το πώς έχει ως τώρα η κατάσταση, για να βάλουμε και τους εκλεκτούς μας καλεσμένους στη συζήτηση. Λεύκη πως Ξάνθη στην κορυφή με 19-17 το Δημοκρίτιο, 17 ο Αστέρας Καβάλας, ο Άντας 17, 16 ο Αρίωνας, ως και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, 15 η Ολυμπιάδα, 15 η Φιλία, 14 η Αγία Βαρβάρα. Από Λεύκη πως και Δημοκρίτιο και πέρσι ήταν από τις ομάδες που ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πάμε και στο υπόλοιπο της κάρτας, στην επόμενη δηλαδή. Φιέλα Φερόν, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση, αλλά έκανε μια πολύ καλή παρουσία πέρσι. Φέτος δεν θα πάει αναλόγως καλά. 13-13 ο Καβάλας, 11 έχει ο Ηρακλής και 9 ο Ευρωσουφλίου. Και ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε και τους καλεσμένους μας. Θα ξεκινήσω από τον έφορο του τμήματος καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Γιώργο Πασιά, του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε, να είστε καλά. Καλή χρονιά με επιτυχίες. Καλή χρονιά και υγεία. Και σε εσάς. Σε αμφότερους και τον βλέπετε και στο πλάνο σας, είναι ο Μάριος ο Ξανθίδης, είναι προπονητής Ολυμπιάδας Αλεξανδρούπολης και υπεύθυνος των Ακαδημιών. Και εδώ και εσάς, καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που είστε μαζί μας και ξεκινάμε. Να ξεκινήσω με τον... ξεκινήσω με σένα, Γιώργο, να μου επιτρέψει τον Ενικό. Ελεύθερα, φυσικά. Λοιπόν, μπορούμε να βλέπουμε και πλάνα από το περσινό μεταξύ των δύο ομάδων της Αλεξανδρούπολης. Να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ ως άθλημα. Γιατί είναι το μπάσκετ ως άθλημα? Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη λίγο η... πώς να το πω.
η κατάσταση για τις ομάδες του μπάσκετ στην πόλη μας, γενικά για, για τα αθλήματα σάλας. Δεν θέλω να μιζεριάσουμε από την αρχή, θέλω να μας δώσεις μια εικόνα για το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Αυτό ζητάω. Μέχρι τώρα και την αγωνιστική παρουσία του Εθνικού. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή, μια στρατηγική επιλογή πριν από 3 χρόνια και ενώσαμε τις 2 κατηγορίες, Α τοπικό και Β τοπικό. Και έχουμε φτιάξει ένα πρωτάθλημα με πάρα πολλές ομάδες. Είμαστε στον όμιλο μας, είμαστε 13 όπως είδατε, στο άλλο 12. Με πολλή ανταγωνιστικότητα, πολλούς αγώνες. Προβλήματα που θα μπορούμε στην πορεία μπορούν να τα κρύψουμε με τους πολλούς αγώνες που έχουμε. Τα παιδιά παίζουν μαζί με τα play-off, φτάνουν στους 30 αγώνες. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καλό επίπεδο. Το μόνο που μένει είναι να ξεπεταχτούμε σαν Αλεξανδρούπολη και να δείξουμε την δυναμικότητά μας. Νομίζω ότι και οι 2 ομάδες δουλεύουν χαμηλά και είναι θέμα χρόνου να βγάλουμε δικά μας παιδιά και να ξεχωρίσουμε πια. Σε ό,τι αφορά το εξαγωγείο των προγραμμάτων, ήταν αναζητούμενο η επιμήκυνση της μικρής σε χρονική διάρκεια αγωνιστικής περίοδου, έτσι δεν είναι? Την πρώτη τελευταία χρονιά, πριν από 2 χρόνια μάλλον, κάναμε 8 αγώνες. Ήταν απογοητευτικό. Όχι, ήταν μια πολύ καλή επιλογή όλη σε ΚΑΣΑΜΑΘ. Συμφωνήσανε όλοι οι υπεύθυνοι. Κάναμε αυτό το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα δώσει καρπούς πλοία συντόμως. Πώς κρίνεται το μέχρι τώρα ξεκίνημα του Εθνικού, την πορεία του στο φετινό πρωτάθλημα? Καλή είναι η πορεία. Θα την προτιμούσα και καλύτερη, αλλά θα την επιθυμούσα καλύτερη. Αλλά καλή είναι η πορεία. Τηρουμένων των αναλογιών. Πολλά νέα παιδιά. Έχουμε κατεβάσει πολύ τον μέσο όρο ηλικίας. Θέλουν χρόνο. Θα δείξουν. Είναι και αρκετοί παίκτες που δεν είναι από την πόλη. Πρέπει να προσαρμοστούν στα δεδομένα της πόλης, να καταλάβουν τι χρειαζόμαστε, τι ζητάμε από αυτούς και αυτοί αναλόγως να μας δώσουν ό,τι μπορούν. Είναι καλά παιδιά, είναι όλοι φοιτητές, άνθρωποι με επίπεδο. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να εξπεταχτούμε. Υπήρχε, αν μου επιτρέπετε, αλλαγή στη τεχνική ηγεσία στον πάγκο της ομάδας φέτος, αλλά όχι στην φιλοσοφία, σαν κεντρικό στόχο. Εντάξει, ο Γιώργος Κανδύλης ήταν πολλά χρόνια πρώτος προπονητής. Ακόμα και, αν, και για τα δικά μας τα επίπεδα, είναι κουραστικό συνεχώς να κυνηγάς την επιτυχία σε κάθε αγώνα, δεδομένου ότι είμαστε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Η ιστορικότερη ομάδα της περιοχής, όποια δυναμικότητα και να έχουμε, θα πρέπει σε κάθε αγώνα να δίνουμε το 100%. Είναι κουραστικό. Ζήτησε μια διακοπή, ήρθε η ώρα του Στέλιου του Τελούδη. Θα δουλέψει με την ησυχία του, θα μας δείξει τι μπορεί να κάνει. Ένα ακόμη παιδί από τα Πασχλάχνα του Εθνικού. Πάμε στο Μάριο ή... Πάμε στο Μάριο, ωραία. Πάμε στο Μάριο φυσικά, να υπάρξει... Διάλογος και ανταλλαγή. Έτσι. Πάσα, assist στο Μάριο λοιπόν. Έξτρα πάσα. Ολυμπιάδα. Φετινή παρουσία. Μπορεί να μην είναι ίσως το όρμα του Εθνικού σαν μουσικογυμναστικός σύλλογος, αλλά έχει τη δική της παράδοση στο άθλημα του μπάσκετ στην περιοχή. Να επιθυμίσω και να πω τους τελευταίους ότι φέτος τον Απρίλιο ο σύλλογος κλείνει 20 χρόνια. 20 χρόνια συνεχώς πορείας με πάρα πολλά χιλιάδες παιδιά. Αυτή τη στιγμή, πριν πω για το ανταγωνιστικό τμήμα, να ενημερώσω ότι έχουμε 206 παιδιά, που σημαίνει νούμερο 1 ακαδημία στη Θράκη πλέον. Έχουν ξεφύγει από τα δεδομένα σε αυτή τη δύσκολη πόλη. Το ερώτημα είναι πώς τους βρίσκεται να τους βάλετε, σε τι χώρους. Αυτό το γνωρίζουν οι αθλητές, κατανόηση από τους γονείς. Η χώρη είναι λίγο αντιπασχετική, να το πούμε, γιατί η χώρη δεν είναι ακριβώς τα δεδομένα του μπάσκετ, αλλά με τη δουλειά και την στήριξη των γονέων προχωράμε. Πού βρίσκεται η Ολυμπιάδα φέτος αγωνιστικά, σε επίπεδο ανδρών, μια και ανοίξαμε την κουβέντα? Έχουμε γύρω στα 5 αγωνιστικά τμήματα. Το τελικό μας φέτος είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Ήρθαν 4 παιδιά πρωτοετής που έχουμε όραμα τα επόμενα 3 χρόνια να δεθούν και να μπορέσουν να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Έχουμε ένα κράμα νεαρών φοιτητών, ντόπιων, αρκετών παιδιών που παίξαν σε εμάς, σπουδάσανε, επέστρεψαν, συν κάποιους έμπειρους. Και η ομάδα φέτος είναι πολύ ανταγωνιστική, είναι στην 7η θέση. Χάσαμε οριακά 2-3 παιχνίδια στους πόντους, στο τρίποντο, που σημαίνει ότι θα ήμασταν εξάδα. Ελπίζω δεύτερο γύρο που το πρόγραμμα είναι καλύτερο, η ομάδα να κάνει την έκπληξη και αν μπορέσουμε να πούμε στην πρώτη εξάδα, ίσως και τετράδα. Λίγο εκεί πιστεύω θα κλείσουμε. Θεωρείτε χρόνο με τον χρόνο, κύριε, ότι το επίπεδο σε Ανδρική Μακεδονία και Θράκη, ή να το πάμε πιο σφιχτά στην περιοχή μας, κάνει βήματα πρόοδου σαν ποιότητα και αγωνιστικά? Κάνει βήματα πρόοδου. Προηγουμένως σχολιάσατε το θέμα της Θείας Σφαιρών. Κάνει μια καλή κίνηση η Θεία Ελευθερών. Είναι στο γενικότερο σκεπτικό ότι πρέπει να ανεβάσουμε τα δικά μας τα παιδιά. Ανανέως όλη την ομάδα. Ναι. Είναι λογικό να έχει διαφορά στην απόδοση σε σχέση με αυτό που μας έδειξε τα τελευταία χρόνια. Θα ανεβεί, θα φτιάξει. Αυτό θέλουμε να κάνουμε όλοι μας. Να αναδείξουμε τα δικά μας παιδιά,
και να συμπληρώνουμε την ομάδα μας με κάποιους καλούς φοιτητές ή κάποιους από αυτούς, όπως είπε ο Μάριος, που δικά μας παιδιά αποφύγανε, σπουδάσανε και ξαναγυρίζουν. Αλλά να υπάρχει μια βάση παιδιών δικών μας. Mm-hmm. Όλοι δουλεύουμε σε αυτή την κατηγορία, και η Ορεστιάδα και το Σουφλί και το Δημότυχο. Ελπίζουμε σιγά σιγά να βγάλουμε το μπάσκετ από την όποια θέση είναι τώρα και να την ανεβάσουμε. Δεδομένου ότι έχει τον μπάσκετ, όπως και να το κάνουμε, είναι το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα. Έτσι, πόσο εφικτό είναι αυτό, δεδομένου ότι και πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ο Εθνικός έκανε την προσπάθειά του, αγωνίστηκε μια σεζόν στη Γάμπα Εθνική, χωρίς να έχει διάρκεια σε αυτό να παραμείνει και να μπορέσει να καταξιωθεί. Το έθιξε και ο Μάριος. Είναι θέμα χώρων. Mm-hmm. Δεν έχουμε χώρους. Είναι βασικό. Τόσα πολλά παιδιά στις ακαδημίες μας και δεν έχουμε πού να τα πάμε. Ναι, γι' αυτό ξεκίνησε έτσι, αλλά δεν ήταν. Είπε να μην ζεριάσουμε, γι' αυτό και δεν το ανέφερα, αλλά επειδή δεν ρωτά τώρα. Ναι, αλλά είναι, είναι βασικό, είναι θέμα χώρου. Και κατά καιρού, και προσωπικά εσύ, κύριε Πασχαλή, το έχει αναδείξει. Έχουμε πολεμήσει πάρα πολύ για αυτή την υπόθεση. Θα συνεχίσουμε να τα παιδεύουμε το θέμα. Δεν τον παρατάμε. Αυτό είναι το μέλλον, έτσι. Είναι το βασικό. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο, γιατί έχει τόσο κόσμο. Γιατί έχει παντού από ένα γήπεδο. Κάθε μάδα έχει το δικό τη γήπεδο. Έτσι, έτσι. Και αυτό σημαίνει, παιδιά που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι coach ή και υπεύθυνος των ακαδημίων. Τώρα οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, είπε και ο πρόεδρος, ο κ. Γιώργος. Να σου πω ότι από Κομωτινή μέχρι Σέρες που μπλεκόμαστε εμείς, γιατί μπορεί το δικό μας να θεωρείται τοπικό, αλλά όταν μπλέκονται 6 νομοί, όπως καταλαβαίνετε, όχι εθνική κατηγορία, είναι το μπάσκετ, έχει τεράστια ανάπτυξη. Όταν πηγαίνουμε από Κομωτινή μέχρι τις Σέρες και βλέπουμε κάθε ομάδα να έχει ένα γήπεδο και η Ξάνθη να κλείνει το ένα γήπεδο, επειδή δεν το χρειάζεται. Δεν το χρειάζεται. Άρα τα πράγματα είναι, πιστεύω, έτσι, ότι θα έχουμε πολιτήριο τραγικά στην πόλη μας. Και αυτό πιστεύω είναι λάθη διαχρονικά. Ελπίζουμε κάποια στιγμή άμεσα να αναλυθεί το θέμα των προπονήσεων, όχι μόνο το γηπέδο που ακούμε ότι κάποια στιγμή. Αυτό είχα επισημάνει, σαν ερώτηση και στον Βασίλη τον Χαλιό, όταν τον είχαμε στο πολιτικό βαρόμετρο σαν εκπρόσωπο τη διοργανώτευση τη περιφέρεια. Σε Κασαμάθ. Ότι το εθνικό σπόρα των Ελλήνων βάσει επιτυχιών και όχι βάσει βάσης όσον μαζικότητας στην Αλεξανδρούπολη είναι δύσκολο να αναπτυχθεί. Δυστυχώς περάσανε πάρα πολλά χρόνια που και εμείς θέμε που δεν πιέσαμε, ενώ οι αθλητικοί παράγοντες και οι υπεύθυνοι της πολιτείας δεν είχαν στις προτεραιότητές τους. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Τώρα το έχουμε πιάσει ζεστά. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να αναβαθμιστούμε και σε αυτό το επίπεδο. Κάνουμε τις κινήσεις μας εμείς. Ελπίζω να τις κάνουμε και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Έχετε κάποια είδηση να μας πείτε, κάποια εξέλιξη? δεν είναι ανακοινώσιμο. Ας είναι ευχάριστα τα νέα και. Και να μην αναλάβουμε την ώρα του. Φαίνεται ότι μπήκε το νερό στα βλάκια. Έτσι, παραπάνω την αγκαλιά. Έτσι φαίνεται. Coach, εσύ για το ανδρικό τμήμα θα ήθελα να σε ρωτήσω, όχι μόνο για τις ακαδημίες. Εγώ είμαι υπεύθυνος ακαδημιών, μετά από 12 χρόνια σταμάτησε το ανδρικό. Ναι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχεις καλή εικόνα. Ναι, και ένα σχόλιο. Είμαι κοντά με τον κέντριο coach, πιστεύω θα πάει πολύ καλά, γιατί παιδί το οποίο. Ποια είναι η στόχη, ένα καλύτερο πλασάρισμα από πέρσι? Φέτος είναι ο στόχος να είμαστε, αν μπορέσουμε στην εξάδα, είναι λίγο μεγάλο στόχος. Και πιστεύω πω με τριετία βάσει τη βάση που έχουμε τη ακαδημία και κάποια επένδυση που θα κάνουμε, ίσως μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω όπως τα προηγούμενα χρόνια κάνει ο Εθνικός που κατέφερε να πάει στη Γάμα Εθνική. Πίστευα ένα βήμα σε επόμενη τριετία, ίσως είναι βατό. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες βάσει αυτών που βλέπεις στην βάση, στις ακαδημίες. Η δυσκολία είναι η γύρω περιοχή, ότι δεν έχει τα παιδιά τα οποία θα κάνουν το έξτρα βήμα. Τώρα, εμείς λόγω της βάσης που έχουμε, ίσως μια μεγαλύτερη βάση, μπορέσουμε και να επενδύσουμε και οικονομικά, ίσως μπορέσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε το βήμα στην επόμενη τριετία. Mm-hmm. Γιώργο, είναι μακρινή η συζήτηση, πρόεδρε, αυτή για τον Εθνικό? Δηλαδή το κάτι παραπάνω, είμαστε ακόμα μακριά από αυτήν την κουβέντα? Δεν θέλω να κάνω τέτοιες προβλέψεις, γιατί δεδομένου ότι όλα βγαίνουν μέσα από τη δουλειά και από το υλικό που έχεις κάθε χρόνο. Θεωρούμε ότι το υλικό είναι καλό, αρκεί να δουλευτεί. Έχουμε βέβαια νέο προπονητή, άλλη φιλοσοφία, διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, θα μας πάρει χρόνο. Τουλάχιστον νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι χρονιά προσαρμογής. Αλλά σας είπα, εγώ βλέπω μακριά. Δεν με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα το σήμερα και το αύριο. Πρέπει να χτίσουμε πυραμίδα. Έτσι θα δουλέψουμε, έτσι θα έχουμε αποτελέσματα. Διότι δεν είναι δούλεψε ο Πασιάς με τον Τελούδη ή δούλεψε ο Μάριος με τον Γαλτιά. Να υπάρχει μια σταθερή πορεία. Να σου πω το δικό μου το μοντέλο και λόγω ηλικίας είναι το γιουγκοσλαβικό μοντέλο. Αγαπημένη σχολή πολύ. Η μεγάλη τοπολάβη σχολή, έτσι. Φυσικά. Και αποδεδειγμένα επιτυχημένη. Λοιπόν, έχουμε ένα μοντέλο μπροστά μας που το έχουμε δει. Ας το εφαρμόσουμε. Ένα-δύο χαρακτηριστικά. Η δουλειά από χαμηλά και μάλιστα στα βασικά. Η δουλειά από χαμηλά στα βασικά. Γι' αυτό και φωνάζουμε κάθε φορά για τα γήπεδα, ότι δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Όταν έχεις 25 παιδιά στο τμήμα για μία ώρα και ένα τέταρτο, περνάνε 6 λεπτά μέχρι να έρθει ξανά το παιδάκι να πιάσει την μπάλα. Και το εξής παράδοξο που έλεγε ο
ο έτερος πρόεδρος που δεν είναι στην παρέα σήμερα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, ο Βασίλης ο Γαλκιάς, ότι τα παιδιά νομίζω στο εφηβικό, μου είπε, μέχρι να φτάσουν έφηβοι, αγωνίζονται πρώτη φορά στο Παρασκευόπουλος, όταν αγωνίζονται, έτσι, παιδικό, δεν κάνουν προπονήσεις, δεν έχουν κάνει προπονήσεις. Παιδικό και εφηβικό. Παντού δεν παίρνουν καν στο κήπεδο, παίζουμε εκτός έδρας μόνιμα. Ναι, ναι. Το παιδικό και το εφηβικό δεν κάνει ούτε μία προπόνηση. Εντάξει. Yeah. Αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε, έχουμε σαν Ολυμπιάδα, όπως και εθνικός, 5 αγωνιστικά τμήματα με 2 προπονήσεις στο κλειστό γυμνασίο της πόλης. Εντάξει, τώρα αυτό είναι αστείο να μπω χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση. Yeah. Στην έδρα, ουσιαστικά είναι ξένη έδρα. Ξένη έδρα. Παίζουμε εκτός έδρας. Γι' αυτό και ίσως, χαριτολογώντας, παίζουν καλά και εκτός έδρας. Σκληραγωγούνται όμως έτσι. Εντάξει, δεν είναι. Πρέπει σε αυτόν τον στόχο. Ναι, δεν είναι αυτό ο στόχο, αλλά. Όχι, φαίνεται η διαφορά όταν παίζουμε με τις άλλες ομάδες. Δεν πηγαίνουμε στην Ξάνθη και κάθε ομάδα έχει το δικό της γήπεδο και βλέπουμε τη διαφορά απόδοσης των παιδιών της Ξάνθης με των δικών μας. Ναι. Ο οικείος, ο χώρος, ο γνώριμος. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά. Είναι η δύναμη της έδρας, δεν είναι. Έχουν ένα δικό τους γήπεδο όλη την ημέρα. Το γνωρίζει κάθε σπιθαμή. Και οι ομάδες λύσονται. Δηλαδή, ανάλογα με το ποια ομάδα είναι αγωνιστική. Ακόμα και η μπασκέτα δεν παίζει ρόλο. Εκεί που κάνεις προπόνηση συνέχεια, ενώ την μπασκέτα που γνωρίζει, εκεί που κάνεις προπόνηση. Ένα παράδειγμα τώρα στο νοσοκομείο που κάνουμε. Βέβαια, καλά που έγινε αυτός ο χώρος. Δεν έχει σχέση με τα καλάθια. Στο νοσοκομείο, όλοι βάζουμε, όπως είπε και ο κύριος Γιώργος, όπως δράζει ο Πέτροβες, 10 στα 10 τρίποντα. Πάμε στον κανονικό μας χώρο και έχουμε ένα στα 10 και λέμε τι συμβαίνει. Άρα αυτό είναι τεράστια υπόθεση του πότε πριν. Δηλαδή, σε ποιο χώρο δουλεύεις. Άρα μην έχουμε πολλές απαιτήσεις. Γιατί πολλές φορές, τώρα από κάποιο έτσι λίγο μικρόχολο σχόλιο, ακόμα κάποιοι συναδέλφους σε κάποια αθλήματα της πόλης μας που έχουν μια διαφορετική δυναμική, δεν παράγουμε αθλητές. Ωραία. Εμείς καταλαβαίνουμε τα λάθη μας, προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Αλλά πώς θα βγάλεις αθλητή σε αυτούς τους τραγικούς χώρους. Άρα κάποια στιγμή πιστεύω ότι αν φτιάξουμε τους χώρους και εμείς δεν μπορέσουμε, άρα σταματάει και εμάς η καραμέλα ότι δεν παράγουμε. Πιστεύω εκεί θα κρυφθεί. Συμφωνώ απόλυτα, στιγμή... Μάρια, συμφωνώ απόλυτα. Γιατί αυτό είχα αναφέρει και εγώ. Εντάξει, έχει την εξής ιδιομορφία η πόλη μας και ο Γιώργος ως βολεϊκός το ξέρει. Εντάξει, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης στο βόλεϊ έχει δώσει πάρα πολύ χαρές κτλ. Είναι λογικό από ένα σημείο και μετά της λέει να έχει την μερίδα του λέοντος, θες σε προπονήσεις, θες σε οτιδήποτε. Και είναι φυσιολογικό. Απ' την άλλη όμως είναι απολύτως θεμητό και έτσι πρέπει να γίνεται να προσπαθούν και τα αθλήματα. Όπως το μπάσκετ, όπως το handball, να έχουν το δικό τους χώρο στον να μπορούν να καλλιεργήσουν, έτσι, να αναπτυχθούν. Νομίζω ότι... Είναι αυτό που λέγαμε ότι λάθη και παραλήψεις ετών δεν προετοίμασαν το έδαφος ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι κατάλληλες για να προοδεύσουν περισσότερα αθλήματα. Νομίζω ότι δουλεύουμε στο ίδιο μικροσκήμα του σχέδιου από την Ολυμπιάδα, δουλεύουμε από χαμηλά και θα φανούν τα αποτελέσματα. Και οι προπονητές της μιας ομάδας και της άλλης έχουν καταλάβει πια πού βρίσκεται το μέλλον του αθλήματος και όπως είπε και ο Μάριος, λίγα συντόμως, δεν ξέρω αν θα είναι τριετία ή θα είναι λίγο παραπάνω, πάντως θα φανεί διαφορά. Πολύ θετικό αυτό, κύριε, και πολύ θετικές οι σχέσεις που βλέπουν. Μα δεν έχουμε λόγο να έχουμε αντίπαλο. Η αντιπαλότητα είναι καλή να υπάρχει άμυλα μέσα στην πόλη, έτσι. Να έχουμε και λίγο την ίντριγκα. Θα παίξουμε την Ολυμπιάδα, τοπικό ντέρμπι. Δεν ξέρω ποια ώρα θα παίξουμε. Παίζουν παιδικές μας ομάδες. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι το παιχνίδι της αντρικής ομάδας του εθνικού μας, στο αντρικό, έχει τόσο κόσμο που μας χαροποίησε. Μιλάμε πάνω από 300 άτομα σε υποτίθεται τοπικό. Και εμείς και ο εθνικός έχει πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος στήριξε το. Και εγώ πιστεύω ότι επειδή γνωρίζω και τη δυναμική του εθνικού και τη δική μας, αυτά τα χρόνια που περάσαν τον μπάσκετ, έχει πάρα πολύ μπασκετικό κόσμο, ο οποίος ακόμα περιμένει τη σπίθα από εμάς. Είμαι πολύ αισιόδοξος, το λέω από τις δικές μου φουρνιές, τους παίχτες. Κάποια στιγμή ελπίζουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Η πρόεδρος της μιας ομάδας ανεβάζει, σπρώχνει και τον άλλο λίγο για να φτάσει σε επίπεδα. Οπότε εμείς είμαστε απ' έξω. Αυτοί προσπαθούν. Εμείς είμαστε απ' έξω στην κερκίδα και κάνουμε 5 κινήσεις. Αυτοί παλεύονται και αυτοί είναι οι αίμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Πασιά και τον κύριο Χαλικιά. Παρόλο που αυτό που επίσης υπάρχει συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός στον μπάσκετ. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θα σας ευχαριστήσω και τους δύο. Ήμουν και εγώ πάνω σε μια συγκέντρωση με τον Δήμαρχο πριν 3 χρόνια. Προσπαθούμε συνέχεια για χώρους. Βέβαια, αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά αυτό φαίνεται η δυναμική του μπάσκετ. Ότι στο κοινό καλό δεν υπάρχουν ούτε μπλε ούτε κόκκινο υπάρχει. Τα νέα παιδιά αγαπάνε το μπάσκετ. Το λατρεύουν και αυτό φαίνεται σε όλες τις δηλώσεις. Δηλαδή, τώρα, παράδειγμα και στο δικό μου σύλλογο και στον εθνικό, βλέπω παιδιά που παίζουν παράδειγμα το παιδικό να έχουν έφηβοι άντρες. Δηλαδή, μιλάμε αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι κάτι πολύ θετικό. Mm-hmm. Και η κερκίδα που δείξατε τώρα, ίσως λίγο οξύμορο, η απέναντι είναι γεμάτη πάντα στο μπάσκετ. Η μικρή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ανανεώσουμε το ραντεβού. Θα μου επιτρέψεις, πρόεδρε, να είναι κάποιος αθλητής. Ελεύθερα, φυσικά. Στην αρχή πρώτα ακούγεται. Όχι πρόθυμοι. Εννοείται, το αντιλαμβάνω. Πρώτα εκλήθη η ηγεσία των δύο συλλόγων
Και μετά χαρούμε πάρα πολύ. Ευχές να έχει τον μπάσκετ, επιτυχίες και χαρές. Σας ευχαριστώ και τον Απρίλιο. Ίσως στα 20 χρόνια ίσως κάνουμε κάτι καλό. Θα σας καλέσω να είμαστε εκεί. Όπως το βόλεπ θα δούμε, έχουμε να δούμε τώρα στο επόμενο την, όπως είπα, την κατάκτηση πρώτα απ' όλα της Νίκης Αλεξανδρούπολης, στην κορυφή της ΕΣΠΕΘ, της περιφέρειας. Σε επίπεδο των νεανίδων, έτσι. Ναι, σε επίπεδο των νεανίδων. Πρόκριση των παιδών, εθνικής παιδών, των πολλών ευρυτών. Θα έχουμε επικοινωνία με τον Θανάση, τον Κεσεσίδη, όλα αυτά στο τελευταίο μέρος. Επίσης, Skype με τον κύριο Βλασακίδη, τον προπονητή της Βίσας. Ρεπορτάζ από Ξάνθη Κομωτίνα, δούμε πώς θα τα χωρέσουμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής. Τελευταίο διαφημιστικό για επιστρέφω. Αντοχή, ασφάλεια, ποιότητα. Οι κατασκευές μας τα έχουν όλα και κάτι παραπάνω. Την αξιοπιστία του ονόματος Τσουλκανάκη. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου Αφή Τσουλκανάκη. Κτίρια, πάνελ, γέρανο γέφυρες, δεξαμενές, ειδικές κατασκευές. Κυλοδοκή, σωλήνες, λαμαρίνες. Ψαλίδια, στράντζες, κοπή πλάσμα οξυγόνου, κουρμπαδόρι, κύλινδροι. Αφή Τσουλκανάκη. Εξαρτήματα και παρελκόμενα αγροτικών μηχανημάτων. Λάδια, βαρβολίνες, αντιψυκτικά, σωλήνες υδραυλικής πίεσης. Είδη εινοποιίας, βαρέλια, πλαστικά και ίνοξ. Αφή Τσουλκανάκη, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-26595. ΜΕΤ και ΑΕ. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα το μέταλλο. Συνεταιρισμοί Παντοπολών Αλέξανδρος και Ακρίτας. Οι δύο μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων με 50 σημεία σε ολόκληρο το νομό Εύρου. Πάντα κοντά σας με χαμηλές τιμές, προσφορές και οικονομικές αγορές. Συνεταιρισμοί Παντοπολών Αλέξανδρος και Ακρίτας. Μέλη του ομίλου πράξης. Κάθε εβδομάδα κάνουν και μια καλή πράξη οικονομίας με προσφορές και συμφέρουσες τιμές. Συνεταιρισμοί Παντοπολών Αλέξανδρος και Ακρίτας. Ένα κατάστημα σίγουρα δίπλα σας. Κάνουν πράξη την ποιότητα και την οικονομία. Δέλτα και στα Ερτζιανά. Ανάλυση του κουπονιού πριν το κυρίως πιάτο του Σαββατοκύριακου. Στατιστικά προβλέψεις κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι στον Δέλτα FM 102,3. Παίξε υπεύθυνα. Παίξε σωστά. Πόνταρε Δέλτα. Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μέρος και έχουμε να πούμε πολλά. Και σημαντικά θα ξεκινήσουμε, νομίζω, να μην χάνουμε χρόνο, Γιώργο. Αρκετά σημαντικό, δική σου επιμέλεια του θέματος, αυτό που θα δούμε για την πρόκριση της Εθνικής. Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα από σένα. Μιλάμε για την Εθνική Παιδών του Βόλεϊ, που μετά από πολλά χρόνια επέστρεψε στους κορυφαίους της Ευρώπης με πρόκριση ως αίτητη μάλιστα στα τελικά πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Μια επιτυχία που το χρειαζόταν τον ελληνικό βόλο γιατί την έψαχνε καιρό. Και αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι μέσα σε αυτήν την εθνική έχουμε αρκετούς ευρύτες. Μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ και ηγέτη της, τον Δημήτρη Μούχλια. Μιλάμε για τον Μποζίδη, τον γιο του Θόδωρου Μποζίδη, του μεγάλου αυτού αθλητή, του Πασαδόρου,
να δούμε αν και ο γιος θα βαδίσει στα χνάρια του. Έχουμε τον Κεσσεσίδη του Εθνικού Σύμβουλου Κεντρικό και τον Μάριο Παπάζογλου βεβαίως. Μια φουρνιά που πολλά υποσχόμενη, που οι δήμονες του χώρου λένε ότι μπορεί να δούμε πολλά παιδιά από αυτά να παρτίζουν σε 10 χρόνια και την μεγάλη εθνική ένδρων. Μαγάρι. Πάμε να δούμε το θέμα που ετοιμάσαι και επιστρέφουμε για, με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Θανάση Κεσσεσίδη. Σημαντική μέρα για το ελληνικό βόλεϊ Κυριακή, αφού η Εθνική Παίδων πανηγύρισε μια μεγάλη επιτυχία. Νίκησε με 3-0 και την Ισπανία, ολοκλήρωσε αίτητη τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Πλέον ξημερώνει μια νέα ημέρα, αφού θα βρεθεί σε κορυφαίο ραντεβού και θα κοντραριστεί με τους πιο δυνατούς αντιπάλους. Αυτή η Εθνική Παίδων είχε έντονο το άρωμα του Εύρου, αφού είχε κορυφαίο και ηγέτη της τον σουφλιό του Δημήτρη Μούχλια, βασικούς τον Πασαδόρο Μποζίτη από την Ορεστιάδα και τον Φεριώτη Κεντρικό Θανάση Κεσσεσίδη του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, ενώ είχε στον πάγκο τον νεαρό Πασαδόρο Μάριο Παπάζογλου. Λοιπόν, Θανάση, καλησπέρα, σε έχουμε, νομίζω. Καλησπέρα, Βλαντή. Συγχαρητήρια, Θανάση, καλησπέρα. Και ο Γιώργος Πατασίδης μαζί μας. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια για αυτήν την επιτυχία. Είδαμε, βλέπουμε εικόνες, βλέπουν και οι τηλεθεατές εδώ σε όλο τον Εύρο, στην περιφέρεια που μας βλέπουν, σε ακούνε τώρα. Περιέγραψε μας λίγο αυτά τα συναισθήματα τώρα και πόσο σημαντικό είναι για παιδιά σαν και σένα μια τέτοια επιτυχία. Με το εθνόσημο, έτσι. Τα συναισθήματα ήταν πολύ έντονα. Καθώς παίζαμε στην έδρα μας, στη χώρα μας, θέλαμε να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να περάσουμε στον κόσμο θετική ενέργεια που είχαμε και όλα αυτά που την πίστη που είχαμε στην ομάδα μας και τη θέληση που η οποία μας βοήθησε και φτάσαμε και κάναμε αυτές τις τρεις νίκες. Και είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα για μένα προσωπικά και για όλα τα παιδιά πιστεύω. Αυτή η διάκριση που καταφέραμε και κάναμε και μέσα στην Ελλάδα. Καθώς στο το πανευρωπαϊκό η Εθνική Παίδων είχε να προκριστεί στα τελικά πανευρωπαϊκού από το 2011. Πιστεύω πως ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα για μας. 7 χρόνια μετά με πρωταγωνιστές εσάς και αρκετά παιδιά που ξέρεις, έτσι, και προσωπικά, πολύ καλά. Ναι. Βλέπουμε, Θανάση, ότι και από τα πλάνα καταλαβαίνουμε ότι το χαρήκατε με την ψυχή σας, ήταν ένα ξέσπασμα χαράς και ήταν μια επιτυχία που την είχε ανάγκη το ελληνικό βόλεϊ. Ναι, σίγουρα. Και εμείς βγάλαμε όλο αυτόν τον ενθουσιασμό προς τα έξω, καθώς βρισκόμαστε στην εθνική ομάδα και παίζαμε για το εθνόσημο, ο καθένας για την πόλη του, για την οικογένειά του, για τους γνωστούς του. Και πιστεύω πως και αυτό βοήθησε πολύ στα αποτελέσματα. Για τα τελικά κάνετε όνειρα ή ακόμα είναι νωρίς? Ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, όπως το έχω ξαναπεί. Από σήμερα και μετά ξεκινάει το δύσκολο κομμάτι, καθώς πρέπει να ξανασκύψουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε όσο καλύτερα μπορεί ο καθένας. Και πιστεύω πως έτσι θα έρθει ένα καλό αποτέλεσμα. Τι προσδοκίες μπορούν να υπάρχουν εκεί? Εντάξει, τώρα εμείς θα πάμε σε αυτό το πανευρωπαϊκό με σκοπό να το δώσουμε όλα και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θανάση... Αυτό δεν ξέρω αν θα είναι κάποιο μετάλλιο, πες στην πεντάδα, στην οκτάδα. Καλό αυτό. Υπάρχει σπίδα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έτσι. Να δούμε και κάτι πάρα πολύ καλό. Θανάση, θα μου επιτρέψεις ένα σχόλιο και παρά να ζητήσω και από σένα ένα σχόλιο για το τέλος. Από 3 χρόνια πριν δεν ήταν. Ήσουνα σε ένα άλλο άθλημα. Μέσα σε 3 χρόνια έχεις πάρει λεπτά συμμετοχής με τους άνδρες του Εθνικού. Τώρα με το εθνόσημο, φοράς το εθνόσημο. Ανάμεσα στους καλύτερους της Ευρώπης πλέον. Και θα αγωνιστείς σε τελικά ευρωπαϊκού. Ναι. Για πες. Να πω, είναι μεγάλη χαρά για μένα. Βασικά, πολλά πράγματα. Μπροστά πολλά πράγματα στο ότι διακρίθηκε στο χώρο του βόλεϊ και στους παλιούς μου, στους προπονητές, στο προηγούμενο άθλημα στο οποίο ασχολούμαι, όπως είπες. Διότι αυτοί με διδάξαν όχι μόνο σωματικά, αλλά και τις αξίες που προσφέρει ο αθλητισμός σε ένα παιδί που μπορούν να του φανούν πολύ χρήσιμες σε όλη τη διάρκεια της ζωής.
όπως η πειθαρχία, η προπόνηση κτλ. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας τέτοια ώρα και είσαι εξαιρετικός όχι μόνο στο παρκέ αλλά και όσα μας είπες. Πάρα πολύ συγκροτημένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Βλέπουμε ότι πραγματικά ο Θανάσης ένα, όλα όσα μας ανέφερε είχαν ξέρεις, προτάσεις, οτιδήποτε είχε αρχή, μέση και τέλος αποτελείτως κατανοητό και όχι και πάρα πολύ φυσικό για παιδιά της ηλικίας του. Όλης η ηλικία του εντάξει μπορεί να είχαμε κάποιο άγχος, κάποιο τρακ. Τώρα όμως θα καλησπερίσουμε τον κύριο Βλασακίδη, τον προπονητή του αθλητικού ομίλου Νέας Βίσας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Βλάτη, καλησπέρα Γιώργο, καλή χρονιά. Γεια σου, καλή χρονιά, δάσο με καλή υγεία. Χρονιά, με επιτυχίες, χαρές, υγεία. Να είστε καλό επίσης. Βλέπουμε εδώ πλάνα από πέρσι, όμως άλλο το... Πέρσι τέτοια εποχή η συζήτηση ήταν για εκεί, για τις θέσεις κοντά στην κορυφή. Φέτος, εντάξει, ξεκίνησε καλά η ομάδα, όχι τόσο καλά όσο πέρσι. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς από μακριά, έτσι που δεν είμαστε κοντά στην ομάδα. Δεν ξέρουμε τι επιθυμία υπήρχε από τον σύλλογο, τι αλλαγές υπήρξαν. Αυτά είσαι εσύ μαζί μας για να μας πεις, να μας κάνεις μια αποτίμηση ουσιαστικά της φετινής παρουσίας της Βίσας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Εντάξει, ναι, αν το πάρουμε καθαρά σαν νούμερα, πέρσι η νέα χρονιά μας βρήκε στην πρώτη θέση, ενώ φέτος είμαστε στην πέμπτη θέση, αν το δούμε καθαρά βαθμολογικά. Βέβαια, η ομάδα φέτος είναι σχεδόν καινούρια. Στήθηκε σχεδόν από την αρχή το καλοκαίρι. Είχαμε μόνο 3 κορίτσια που μείνανε από πέρσι και οπότε προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Βλέπουμε ότι είναι ένα πρωτάθλημα που με εξαίρεση της Γιάννη Τσάκη Αρχέλαιο που αποχώρησε κυρίως της Θεσσαλονίκης και η νίκη δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Δηλαδή τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι όλα ντέρμπι. Βλέπουμε Νέα Γενναία, Ελπίδα Μπελοκήπων, Νίκη, Ναύαρχο, τη Βίσα. Κάθε αποτέλεσμα, κάθε παιχνίδι μεταξύ τους είναι ένα ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Νομίζω ότι οι πρώτες 5 ομάδες μέχρι και τη δικιά μας θέση έχουμε πολύ μικρές διαφορές. Παίζει ρόλο η μέρα που θα βρεθεί κάθε ομάδα και ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη, ποιος θα είναι πιο ψύχρεμος. Έχουμε χάσει σετ ενώ προηγούμασταν με 7-8 πόντους. Έχουμε πάρει σετ ενώ ήμασταν πίσω 6-7 πόντους. Δεν έχει δείξει ιδιαίτερη σταθερότητα. Εκτός από τη νέα γενιά που είναι στην πρώτη θέση και έχει ξεφύγει αρκετά, οι υπόλοιπες ομάδες είμαστε κοντά και αντιμετωπίζουμε νομίζω τα ίδια προβλήματα, αν υποθέσουμε ότι είναι προβλήματα. Να παρακαλέσω εγώ το κοντρόλ, αφού κάναμε αναφορά, αν μπορούμε, αν έχουμε δυνατότητα να δούμε και την κάρτα με την βαθμολογία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της Α2 γυναικών. Sorry που σας διέκοψα, σε διέκοψα coach. Απλά νομίζω κάπου εδώ coach πρέπει να μας πεις και τον στόχο της Βίσας, τι θα κρίνει από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα, καθώς έχουμε μπει στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και με ποια βαθμολογική θέση θα είναι η ομάδα της Βίσας ικανοποιημένη, με τι από εδώ και πέρα θα σας ικανοποιήσει. Κοιτάξτε, ο στόχος από την αρχή της χρονιάς ήταν να πάμε καλύτερα από την περσινή κατάταξη. Τερματίσαμε στην έκτη θέση πέρσι. Φέτος... Βλέπουν οι τηλεθεατές βαθμολογία. Ναι, θεωρητικά θα θέλαμε να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Σας στόχος ήταν αυτός. Και δεν είναι μακριά, όπως βλέπουμε, είναι στον ένα βαθμό από τον Ναύαρχο Βότση είναι η διαφορά. Στους τρεις από την Ελπίση, η Νίκη που έχει ξεκινήσει πολύ καλά 22 και όπως μας ανέφερε η Νέα Γενναία είναι η μόνη ομάδα που φαίνεται να έχει μια απόσταση, αλλά δεν είναι και μεγάλη απόσταση από την Νίκη και την Ελπίδα. Ναι. Απομένουν 4 αγωνιστικές και θα πρέπει από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να ελπίζουμε για τετράδα, αν είναι δυνατόν να μην έχουμε καμία απώλεια βαθμού. Με τη Νέα Γενναία τώρα το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, φαντάζομαι. Είναι δύσκολο, ναι. Ξεκινάμε με δύσκολο μάτς, πάμε μέσα στη Νέα Γενναία την Κυριακή. Ελπίζω ότι πλέον έχουμε καταλάβει αρκετά από τα λάθη μας. Κάναμε αρκετά
πολλή δουλειά τον τελευταίο καιρό και μέσα στις γιορτές, εκτός από την μικρή άδεια που είχαν τα κορίτσια. Δουλεύουν πολύ στο γήπεδο, είναι πολύ σοβαρές και ελπίζω να πάμε καλά από την Κυριακή και μετά. Και τώρα μπαίνουν ουσιαστικά με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με τον πρωτοπόρο όπως είδαμε, και κρατάω ότι είπες ότι πάει η ομάδα για την νίκη από αυτό που κατάλαβα, αλλά μετά και το γλέντι τώρα, πρόσφατα δεν ήτανε. Γεμίσαμε μπαταρίες, η χωροσπερίδα που έκανε η ομάδα της Βίσας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Φάνηκε, κότς, ότι το πάθος και η δίψα στην περιοχή της Βίσας, γενικότερα της Ορεστιάδας, για τα κορίτσια αυτά, για τα κορίτσια σου, υπάρχει, γίνει ακόμη έντονη, έτσι. Δηλαδή... Νομίζω ότι έχει αγκαλιάσει ο κόσμος όλος του Βορείου Εύρου την ομάδα μας και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι πάρα πολύ θετικό. Μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν έχει πάρει και η Βίσα αυτό που ρώτησες για το ποδόσφαιρο, τον κύριο Δημητριάδη. Νομίζω κάτι ανάλογο συμβαίνει με την... Έχει ουσιαστικά αναπληρώσει κάπως, ιστορικά σίγουρα δεν μπορεί, αλλά έχει αναπληρώσει κάπως όσον αφορά την υγεία που αποπνέει, την φρεσκάδα που αποπνέει η Βίσα, λίγο το τμήμα, το κενό του ανδρικού βόλεϊ. Εντάξει, επειδή άκουσα και την κουβέντα προηγουμένως με τον κύριο Δημητριάδη, η Ορεστιάδα και ο Βόρειος Εύρος, αν μη τι άλλο, έγιναν γνωστοί στο Πανελλήνιο από το βόλεϊ. Και κατά δεύτερο λόγο από τα υπόλοιπα αθλήματα, αυτό δεν είναι ούτε κακό, ούτε μπορούμε να το κρύψουμε από κάτι. Είναι μια πραγματικότητα. Αγαπάει ο κόσμος το άθλημα, έρχεται να μας δει και σίγουρα στηρίζει κάθε καλή και θετική προσπάθεια από το χώρο μας τουλάχιστον. Ωραία. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Επίφυλα σώμεθα για μια πρόσκληση όπως είχε συμβεί και πέρσι. Σαφώς. Να έρθεις μαζί με κάποιες αθλήτριες να σας φιλοξενήσουμε. Με χαρά σας περιμένουμε. Πολύ ευχαρίστω. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αυτό ήταν και ο κύριος Τάσος Βλασακίδης. Τώρα θα περάσουμε στον Νεκτάριο Αποβιανίδη. Έχουμε ρεπορτάζ από τον ομό Ξάνθης και δεν θα πούμε μόνο τα ποδοσφαιρικά, τα της ΓΑΜΑ Εθνικής, Άρια Βάτου και Ορφέα Ξάνθης. Έχουμε μια άμεση εμπλοκή εδώ, της δικής μας, της Νίκης Αλεξανδρούπολης. Όπως είπαμε, στην κορυφή, στις Νεάνιδες, στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε ΣΠΕΘ. Κατέξε την κορυφή, ο Νεκτάριος Αποβιανίδης ήταν εκεί, το Sports Addict ήταν το μόνο μέσο που ήταν εκεί, έχει το ρεπορτάζ, έχει να μας πει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας, όμως είπα είναι αυτός που ο καθήλυνα αρμόδιος να μας μιλήσει για πέραν από τον προπονητή και τις αθλήτριες, ο άμεσα εμπλεκόμενος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. 3-2, σας έσω, tie break, 13-15, το πήρε η νίκη. Θα δούμε στη συνέχεια και φωτογραφίες από το Sports Addict. Ήταν εντυπωσιακή εξέλιξη του παιχνιδιού, αν μου επιτρέπεις, και παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Καβάλας προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ. Ναι, ήταν. Τα κορίτσια του Γιάννη Ανδρεάδη, που είναι προπονητής και στις Νεάνιδες, μια καλή φουρνιά, ιδιαίτερα καλή φουρνιά. Κατάφερε και το γύρισε και μάλιστα στο τέταρτο ήταν αρκετά πίσω στο σκορ. 25-27, έτσι. Ναι, έθεσε μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου με 3-1 η ομάδα της Καβάλας. Ωστόσο, έγινε η μεγάλη ανατροπή και τελικά στο 5ο σετ στις λεπτομέρειες. Νομίζω, Γιώργο μου, ήταν πριν 1-2 χρόνια στις Νεάνιδες, στις Κορασεάλη κατηγορία. Πάλι που η νίκη είχε πανηγυρίσει. Οι Αμαζόνες είχαν πανηγυρίσει έναν άλλο τίτλο. Οι Αμαζόνες, θυμάμαι ότι ήταν οι πέρσι οι πρόπερσι είχαν πανηγυρίσει έναν τίτλο. Δεκαετία του 80 και του 90 η νίκη Αλεξανδρούπολη είχε παράδοση. Ναι, γιατί τέθηκαν οι βάσεις, η ιστορία είναι αυτή. Εκεί που βασιζόμενοι στα δεκάδια της κορίτσια, η Νίκη Αλεξανδρούπολης κατακτούσε πανελλήνια πρωταθλήματα σε Κορασίδες και Νεάνιδες. Ήταν η βάση εκείνη για τη μεγάλη ομάδα της Νίκης που αγωνίστηκε στην Α1 για πάρα πολλά χρόνια. Είχε ευρωπαϊκές συμμετοχές και συμμετοχή στο Final Four Κυπέλλου Ελλάδος, τότε στις γυναίκες. Ίσως να είναι και μια απαρχή για μια φουρνιά που θα οδηγήσει την νίκη ακόμη ψηλότερα. Μαγάρι. Ο χρόνος θα δείξει. Νεκτάρια, καλησπέρα. Να δώσω, Νεκτάρια. Λοιπόν, έχεις την εικόνα, δώσ' μας το ρεπορτάζ. Καταρχάς με βόλεϊ θα ξεκινήσουμε. Στην κορυφή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η νίκη Αλεξανδρούπολης. Νεκτάρια, καλή χρονιά με υγεία και χαρές. Καλή χρονιά, παιδιά. Γεια πες.
Ναι, σε ένα παιχνίδι το οποίο... Μπορούμε να βλέπουμε και εικόνες. Τις έχουμε. Συνέχισε. Και διαφήμιση του, του πρωταθλήματος και διαφήμιση του αθλήματος. Ένα καταπληκτικό μάτς που έφτασε να κριθεί στο tie break μεταξύ δύο από τις καλύτερες ομάδες αποδεδειγμένα στο πρωτάθλημα και δύο από τις ομάδες που χρησιμοποιούν και έχουν και την άνεση, ας το πούμε, να χρησιμοποιούν πολλά από αυτά τα κορίτσια και στην γυναικεία ομάδα που διαθέτουν, αμφότερες στην Α2 κατηγορία γυναικών, και είναι δύο ομάδες οι οποίες τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούν έτσι κι αλλιώς στα πρωταθλήματα και γυναικών και νεανίδων και κορασίδων σε πιο μικρές ηλικίες. Ένα παιχνίδι βέβαια που δεν είχε πάρα πολύ κόσμο στο κλειστό της Ασπίδας, αλλά εντάξει, νομίζω είχε καλή ατμόσφαιρα. Μάτς που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το φινάλε. Η ομάδα της Νίκης είχε το προβάδισμα στο tie break με μεγαλύτερη διάρκεια. Προσπάθησε να κάνει μια μίνι αντεπίθεση η Καβάλα, όμως στο τέλος τα κορίτσια του coach Ανδρέα. Όταν μπορούμε να δούμε και τις εικόνες που έχουμε, να, εξαιρετικό το κοντρόλ. Δεν μπορούν να αυτές είναι κάποιες... Στη νίκη, στην κατάκτηση του τίτλου, που αυτός ο τίτλος είναι και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και για την συνέχεια των, στην τελική φάση, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τα κορίτσια της νίκης. Εντάξει, το χαμόγελο αποτυπωμένο σε όλα τα κορίτσια, εδώ, από τον πρόεδρο της... Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, έτσι, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Ερήναρχο και Μανετζή, ναι. Εδώ η απονομή και... Το κύπελο στα χέρια των κοριτσιών της Νίκης. Το ρεπορτάζ του Sports Addict Νεκτάρη έδειξε και όμορφες στιγμές εκτός των γραμμών του γηπέδου, δείχνοντας ότι τα κορίτσια δεν είχαν να χωρίσουν κάτι μεταξύ τους. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ειδικά η εικόνα μπορείς να το διαβάσει και ο κόσμος από το μεσημέρι με την σχετική ανάρτηση με την νεαρή αθλήτρια της Καβάλας, η οποία είχε τη γιορτή της, αλλά και του coach Ανδρεάδη, ο οποίος επίσης είχε την ονομαστική του εορτή και με το φινάλε του αγώνα έσπευσε να κεράσει γλυκά τις αθλήτριές του, αλλά και τους παράγοντες που βρισκόταν εκεί. Το ίδιο έπραξε και η νεαρή Ιωάννα Μυρακίνη της Καβάλας, η οποία πέρα από τις συναθλήτριές της έσπευσε καταρχάς να συγχαρεί την ομάδα της Νίκης για την κατάκτηση του τίτλου και εν συνεχεία να κεράσει ένα γλυκό και παρά τους προπονητές και παίκτες, παίχτριες της αθλήτριας της ομάδας της Νίκης. Άλλωστε τα περισσότερα κορίτσια, Γιώργο, Βλαδίμηρε, γνωρίζονται και από τις προεθνικές, έτσι, και από τα... Τα κλιμάκια και τις κεντροδικές προπονητές. Έτσι, ναι, έχουν... Οπότε δεν έχουν κάτι να χωρίζουν οι περισσότεροι... Γνωρίζονται λίγος πολύ. Το βλέπουμε τη χαρακτηριστική εικόνα και κατά την είσοδο των δύο ομάδων στο γήπεδο όταν κατέφτασαν και τελείωνε εκείνη την ώρα το παιχνίδι του Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας με την Αιγαία Δράμας, με τις αγκαλιές και τα φιλιά πλητριών και των τεσσάρων, αλλά και των κοριτσιών του Ερμογέννη, ναι, που έδωσαν το παρόν για να δουν τους τελικούς. Νεκτάρια μου, μιας και ξέρεις ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος, θα ανανεώσουμε το ραντεβού για Ορφέα και Άρεα Βάτου την επόμενη φορά. Πάντως, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιον άλλον εκπρόσωπο, δημοσιογράφο από κάποιο άλλο μέσο, μιας και ήσουν ο μόνος που θα μπορούσε να δώσει το αναλυτικό ρεπορτάζ από την κατάκτηση αυτήν της Νίκης Αλεξανδρούπολης, καθώς, όπως είπα, το Sports Addict ήταν το... κάλυψε το ρεπορτάζ εκεί πέρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεκτάρια, και επιφυλασσόμεθα, έτσι. Θα τα λέμε, θα μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας κάθε φορά το ρεπορτάζ από τον ομό Ξάνθης και από τον ομό Ροδόπης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πηγαίνουμε τώρα, θα πάμε να πάρουμε το ρεπορτάζ για τον νομό Ροδόπης. Εκεί θα έχουμε και εικόνα από τη νίκη της Δόξα Προσκυνητών που, όπως είδαμε στο δεύτερο ημίωρο, για όσους τηλεθεατές ήσασταν μαζί μας από την αρχή, τουλάχιστον είδατε το δεύτερο ημίωρο, ήταν ένα σημαντικό διπλό της Δόξας Προσκυνητών που της επέτρεψε να φτάσει τους 11 βαθμούς στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και να ξαναμπεί στον κόλπο της παραμονής. Πιο δύσκολα τα πράγματα, τη Δόξα νέου σιδηροχωρίου, καθώς φαίνεται ότι θα αποχαιρετήσει, είναι πολύ πίσω στην κούρσα. Δεν ξέρω αν έχουμε μέσω τον Κώστα τον Ασούδη μαζί μας. Στο Messenger, αν έχουμε την δυνατότητα, θα τον έχουμε σε λίγο. Έχω την εντύπωση να έχουμε και εικόνα. Λοιπόν,
Μπορούμε να φαντάζουμε μέχρι να έχουμε τον Κώστα τον Ασούδη και οπτικά να περάσουμε να δούμε αυτό για το οποίο αναφέραμε, δηλαδή το τη νίκη της Δόξας Προσκυνητών μέσα στην έδρα της του Μέγα Αλέξανδρου Καρπερίς, στην ομάδα των Σερών, στην οποία αγωνίζεται ένας Ευρύτης, αγωνίζεται ο Γιάννης ο Χρυσοφορίδης. Δεν πήρε λεπτά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, μπορούμε να νομίζω να περάσουμε να δούμε εικόνα. Ήταν ένα παιχνίδι, Γιώργο, που σημαντικό, καθώς είπα ότι η Δόξα Προσκυνητών έδειχναν οι δύο ομάδες της Ροδόπης, οι δύο ομάδες της, του νομού Ροδόπης, ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτούς, για την υπόθεση παραμονή, καθώς ήταν στις δύο τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Τώρα, αναθάρισε κάπως η ομάδα των προσκυνητών, όχι κάπως, ήταν ένα πολύ σημαντικό ανάψα, διπλό και η Καρπερή έχει τους ίδιους στόχους, εξάποντο. Όποτε μπορούμε να περάσουμε στην εικόνα, ή αν δεν το έχουμε, ας με ενημερώσει το κοντρόλ. Τέλεια. Λοιπόν, η Καρπερή είχε κάποιες προσπάθειες στην αρχή να ανοίξει αυτή το σκορ. Εδώ οι προσκυνητές δεν βλέπει ο Βάσκος, έχω την εντύπωση, τον συμπαίκτη του να του πασάρει την μπάλα. Έτσι, στο πρώτο μήχρονο δεν κατάφερε να ανοίξει νωρίς. Εδώ μια μεγάλη, σημαντική, διπλή ευκαιρία που χάνει η ομάδα της Καρπερής, του μεγάλου Αλεξάνδρου. Το ευτύχημα εδώ για τους φιλοξενούμενους, για την ομάδα του κύριου Νίκου Μπαχαρίδη, ένας παίχτης που από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες έφτασε μέχρι τη Super League με τον Πανθρακικό Νίκος Μπαχαρίδης. Είχε γίνει σημείο αναφοράς, καθώς είναι η σημαία του Πανθρακικού εκείνη τα χρόνια. Έτσι, γιατί είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο αυτό που πέτυχε από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες, έφτασε μέχρι τη Super League ο Νίκος Μπαχαρίδης. Και ο Στοϊνοβίτς ήταν ο προπονητής της Δόξας, νέος υδροχωρίου, είχε περάσει από Πανθρακικό, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει, νομίζω πως ναι, πάντως ήταν από παλιά στον Πανθρακικό, από τις ερασιτεχνικές και αυτός. Ή μπορεί να πήγε στη Β', δεν το μου διαφεύγει τώρα. Εδώ νομίζω ότι είναι το γκολ των προσκυνητών. Έχω την εντύπωση πως είναι το τέρμα που πετυχαίνουν. Στο 41ο λεπτό, δείτε, από την πλάγια γραμμή της μεγάλης περιοχής, ο Κελεσίδης θα ευνηδιάσει τον τερματοφύλακα του μεγάλου Αλεξάνδρου Καρπερίς. Εδώ είναι σε επανάληψη το τέρμα του Κελεσίδης. Ωραίος συνδυασμός και εδώ το θέλει. Γι' αυτό και ευνηδιάζεται στην κλεισί του γωνία, φέρει ευθύνη, έτσι, αλλά είναι καλό το σουτ, πρώτα απ' όλα έτσι όπως πρέπει. Και γι' αυτό υπάρχει, γι' αυτό έγινε και τον γκολ, το ρίσκαρε, ήταν δύσκολο, αλλά δικαιώθηκε ο αμυντικός, δεξιός οπισθοφύλακας ο Κελεσίδης. Προσπάθησε η Καρπερή να ισοφαρίσει, αλλά είχε και τη μεγάλη ευκαιρία οι προσκυνητές. Δεν είναι καλό το τέλειωμα, ούτε στην πρώτη περίπτωση, ούτε στη δεύτερη, ούτε στην τρίτη. Κεφαλιά δεν ήταν καλή. Τελευταία ευκαιρία, εδώ με τον Χακάν, η εκτέλεση αυτή του φάουλ. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Κώστα Νασούδη, αν δεν τον έχουμε, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο στην παρέα μας, να μας πει κάποια πράγματα για την νίκη αυτήν, να μας μεταφέρει ουσιαστικά το ρεπορτάζ, γιατί ήταν μια σημαντική νίκη. Δεν αφήνουμε έξω την Δόξα Σιδηροχωρίου, απλά το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Την ομάδα του κύριου Στοϊνόβιτς βέβαια τίποτα δεν έχει τελειώσει, ένας γύρος έχει ολοκληρωθεί. Άρα εικόνα από το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν λίγο από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Είπαμε η αλήθεια είναι ότι από την επόμενη, από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι σε πλήρη εξέλιξη όλα τα προγράμματα. Όλα, έχουμε και κύπελλο αεραστεχνικά, έχουμε γάμα εθνική, βόλεϊ το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κώστα, καλησπέρα. Πάλι με το τηλέφωνο σε έχουμε. Δεν μας θέλει τεχνολογία. Κάτι... Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σου, Κώστα. Ο υπολογιστή σου κάτι θα έχει, έχω την εντύπωση. Σε προλάβαμε όμως στο τσακ. Λοιπόν, θέλω πολύ σύντομα να μας πεις για το πόσο σημαντική, μόνο για γάμα εθνική θα πούμε, πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη των προσκυνητών και απ' την άλλη. Έχω την εντύπωση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για την Δόξα Σιδηροχωρίου, αν είναι όντως έτσι τα πράγματα για την ομάδα του κύριου Στοϊνόβιτς. Ξεκινώντας από τη Δόξα Προσκυνητών, ακριβώς όπως το είπες προηγουμένως, ήταν ένα εξάποντο αυτή η μεγάλη εκτός έδρας νίκης κόντρα στο Μέγα Αλέξανδρο Καρπερίς. Το 0-1 με το γκολ που πέτυχε ο Κελεσίδης με τους μεσούς στο 41ο λεπτό. Πλέον η Δόξα Προσκυνητών βλέπει με άλλο μάτι την συνέχεια του πρωταθλήματος. Ακολουθεί ένα εξίσου σημαντικό παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική με τον Ορφέα Ξάδης, που αναμένεται και αυτό να κρίνει πολλά.
Από την άλλη, η πολύ σημαντικό, συγγνώμη σε διακόπτω, πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι με τον Ορφέα. Δεν ξέρω αν με ακούς. Πολύ σημαντικό που το ανέφερες, το συμπαιχνίδι με τον Ορφέα, γιατί αν ξαναπάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, την νίκη, εκεί πλέον μπαίνει πολύ δυναμικά. Πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είναι ήδη μέσα στο παιχνίδι, απλά ναι, ακριβώς όπως το είπες. Με τον Ορφέα θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη στο συγκεκριμένο μάτς για τον ίδιο λόγο, αφού και οι δύο ουσιαστικά για την παραμονή τους θα μάχονται μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και αναμένεται και αυτό το θρακιώτικο ντέρμπι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε θρακιώτικο ντέρμπι θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Από θρακιώτικο ντέρμπι προερχόμαστε, από τις άλλες δύο εκπροσώπους του Μούρου Δόμου και του Μου Ξάντης. Η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου την Κυριακή γνώρισε την ήττα από τον Άρη Αβάτου με 0-1. Ένα πολύ μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, με ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, με αρκετά νεύρα στον τρόπο παιχνιδιού τους και οι δύο ομάδες, αρκετά παράπονα και από τη διαιτησία. Ο Άρης Αβάτου ήταν τελικά αυτός που πέτυχε το χρυσό γκολ στο 64ο λεπτό με τον Λαζαρίδη, ο οποίος στο ντεμπούτο του με την φανέλα του Αβάτου, χάρη σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική νίκη στην ομάδα του. Η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου από την άλλη βρίσκεται σε ακόμα πιο δύσκολη θέση, όσο μάλλον αν αναλογιστούμε ότι την επόμενη αγωνιστική έρχεται ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, αφού αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ του Κώστα, γι' αυτό θα σου ζητήσω κάτι ακόμα εντάχει, ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι υπάρχει, περιμέναμε κάποια άλλα πράγματα από την Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και με ένα πολύ έμπειρο και καλό προπονητή, όπως καλό προπονητή έχει και η Δόξα Προσκυνητών, είναι η απειρία, πιστεύεις, γιατί είσαι στα γήπεδα του Νομού Ροδόπης, έχεις εικόνα και μπορείς να μεταφέρεις στους τηλεθεατές αναλυτικά το ρεπορτάζ, τι είναι αυτό που στερεί ουσιαστικά στο Σιδηροχώρι, έστω και ελπίδες, έτσι φαίνουν τα πράγματα, να κυνηγείς την παραμονή. Από την στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο κύριος Φίνοβιτς στη ΓΑΜΑ Εθνική, η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, χωρίς δηλαδή να εννοούμε ότι ο κύριος Κούλης δεν έκανε εξαιρετική δουλειά, απλά η ομάδα χρειαζόταν αυτό το ηλεκτροσόκ ώστε να συνέλθει για να δει αλλιώς τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ήρθε αυτό το ηλεκτροσόκ προσωρινά με την ανάλυση της τεχνικής ηγεσίας από τον κύριο Στίνοβης, ωστόσο λίγο η απειρία όπως είπες. Αλλά εγώ θα έλεγα κυρίως και τον παράγοντα ατυχία, στερούν από τη Δόξα τα θετικά αποτελέσματα τα οποία στα περισσότερα από τα παιχνίδια της που έχει γνωρίσει την ήττα τα δικαιούταν. Έστω το βαθμό της ισοπαλίας. Το παλεύει η Δόξα, θα δούμε. Έχουμε ακόμα έναν ολόκληρο γύρο. Τα πράγματα ναι, μεν είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε... Έτσι είναι. Έχουμε ακόμα 11 αγωνιστικές και θα τα λέμε εδώ κάθε Δευτέρα Κώστα για να μεταφέρουμε και το ρεπορτάζ από τον Ομό Ροδόπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πραγματικά κατατοπιστικότατος. Μεταφέραμε και από Ξάνθη Ροδόπη. Ο χρόνος δεν μας επέτρεπε από Ξάνθη να ακούσουμε τα ποδοσφαιρικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Επόμενη φορά. Αυτή ήταν η εκπομπή. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, μιας και περάσαμε. Σε περάσαμε κατά, κατά πολύ λίγο. Κατά πολύ λίγο. Εντάξει, δεν είχαμε. Είναι συνηθισμένη η τεχνική μας. Ο αγαπητός ο γιος ο Βασιλιάδης και ο Μπάμπης ο Τσιλικίδης είναι συνηθισμένοι. Γιώργο, δεν ξέρω αν μια αποφώνηση από σένα. Θα την αφήσω. Η χρονιά άρχισε, είναι γεμάτη. Ας ευχηθούμε δηλαδή με ευχάριστες ειδήσεις από εδώ και πέρα από το χώρο του αθλητισμού. Τίποτα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα με ακόμη πιο πλούσιο ρεπορτάζ. Καλό σας βράδυ.